Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά. Χρόνια τυχερά. Χρόνια λαμπερά να πω. Ας είναι τυχερά, ας είναι αγαπημένα, ας είναι αγαπησιάρικα, ας είναι χρόνια που να μην χάσουμε την ελπίδα μας, τη διάθεση να ονειρευόμαστε. Και εμείς σας φέρνουμε εδώ ένα υπέροχο δώρο. Τουλάχιστον πιστεύω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ αυτό το δώρο. Εγώ το ξεχωρίζω. Είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης που μπορεί να ακούγεται ότι είναι το καλύτερο παιδί και θα μας το αποδείξει στην πορεία της κουβέντας μας. Εγώ θα πω ότι είναι ένας αγαπημένος ερμηνευτής που κατάφερε με τις ερμηνείες του να ενώσει τις γενιές. Και το εννοώ αυτό. Διότι θα το δείτε και στην πορεία της κουβέντας ότι μπορείτε να κάθεστε δύο και τρεις γενιές μαζί και να τον ακούτε να μιλάει και να τραγουδάει. Γιάννη Πλούταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ να πω και αισιοδοξία σαν ευχή στον κόσμο, διότι πιστεύω ότι κάτι καινούριο θα γεννηθεί, κάτι καινούριο θα βγει. Και να μην χάσουμε το. Το έχουμε χάσει που το έχουμε χάσει με το χαμόγελο, αλλά να είμαστε τουλάχιστον αισιόδοξοι για το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπες πριν, για τις γενιές. Πραγματικά έχουμε μία ευθύνη, εμείς οι νεότεροι τραγουδιστές, να μεταφέρουμε και το παλιό, το νοσταλγικό, έτσι, το καλό λαϊκό τραγούδι, το καλό ερωτικό τραγούδι στις καινούργιες, στις νεότερες γενιές. Εύχομαι πραγματικά να είμαι άξιος γι' αυτό, θα το δείξει ο χρόνος βέβαια. Είσαι σε ένα πλατήσκαλο πολύ σημαντικό της καριέρας σου. Και όταν λέω πλατήσκαλο, η σκάλα είναι ανηφορική για όλους μας. Αλλά καλό είναι στα πλατήσκαλα να παίρνουμε βαθιές ανάσες για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Σε ένα από αυτά τα πλατήσκαλα είναι τώρα ο Γιάννης ο Πλούταρχος και γι' αυτό έχω και τη χαρά να είναι εδώ δίπλα μου. Διότι 15 Ιανουαρίου, τι κάνεις στο Παλάς, για πρώτη φορά σε θέατρο και για πρώτη φορά τραγουδάς τραγούδια που ξέρω ότι αγαπάς πολύ και ξεχωρίζεις και θέλω να μας πεις για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που άμα θα μου το έλεγες, άμα θα τ' άκουγα, ας πούμε, μικρό παιδάκι, 10 χρονών, που τραγουδούσα αυτά τα τραγούδια, ονειρευόμουν με αυτά, πέρασα την εφηβεία μου με αυτά, όχι εγώ, χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες Έλληνες, νέοι άνθρωποι, ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή η συνεργασία με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον Μίμη, τον Πλέσσα, το λέω και συγκινούμε ειλικρινά, είναι κάτι που στα όνειρά μου σίγουρα δεν το είχα. Δεν το είχα γιατί το βλέπα άπιαστο. Να λοιπόν που ήρθε ο καιρός να τραγουδήσω αυτά τα τραγούδια, αυτά τα νοσταλγικά τραγούδια για μένα προσωπικά, για αυτά τα αγαπημένα τραγούδια που τα έχει ο κόσμος τόσα χρόνια στην καρδιά του. Εύχομαι να ανταπεξέλθω. Το νιώθεις βαρύ φορτίο? Ναι, είναι βαρύ φορτίο, σαφέστατα. Είναι αυτό που λέμε ότι η συνέχιση, να συνεχίσουμε κάποια πράγματα που αφορούν το λαϊκό τραγούδι, το ερωτικό τραγούδι. Τα έχει πει ένας μεγάλος ερμηνευτής, πολύ μεγάλος ερμηνευτής, ο Γιάννης Οπουλόπουλος, τα περισσότερα από αυτά. Δεν ξέρω. Πιστεύω να βγω με το δικό μου τρόπο να μπορέσω να. Είπες για τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Εγώ θα σου πω ότι. Βοσκόπουλος, είχε αφήσει ένα κενό ο Γιάννης Οπουλόπουλος, ο ίδιος αποφάσισε να απέχει πριν από χρόνια. Και επειδή ήμουν στα πράγματα έτσι στο ραδιόφωνο, έβλεπα ότι υπήρχε εκεί ένα τεράστιο κενό. Και λέω, πότε θα βγει ένας καινούριος Πουλόπουλος. Και πραγματικά σε βοήθησε. Και μετά μετάφτησε ο κόσμος. Σε πείραξε αυτό. Τιμητικό, τι να πειράξει, είναι δυνατόν να σε πειράξει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν αξίζω αυτή την ταύτιση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το λέω με πλήρη συνείδηση. Ο Γιάννης είναι μοναδικός, μοναδικός τραγουδιστής, λατρεμένος. Δεν ξέρω, η πορεία θα δείξει, ο χρόνος θα δείξει, αν πραγματικά εγώ μπορώ να σηκώσω αυτό το φορτίο και αν μπορώ πραγματικά να έχω αυτή τη διαχρονική πορεία που έχει αυτός ο άνθρωπος. 15 Ιανουαρίου λοιπόν, 15 Ιανουαρίου στο Παλάς, ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσσα. Θα ήθελα πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Γιάννη από τις επιτυχίες από την καριέρα μιας ζωής, θα ήθελα να δούμε έτσι για μερικά δευτερόλεπτα αυτό το τρέιλερ που έχει ετοιμάσει για να μπούμε στο κλίμα. Για πρώτη φορά μαζί, Γιάννης Πλούταρχος, Μίμης Πλέσσας. Αξέχαστα τραγούδια από μια γνήσια λαϊκή ερωτική φωνή. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσσα από 15 Ιανουαρίου στο Παλάς, μόνο για 10 παραστάσεις. Όλα δικά σου μάτια μου λοιπόν, έπεφτε βαθιά σιωπή. Τι να πρωτοθυμηθείς. Τι να πρωτοθυμηθείς. Τι να πρωτοποιείς. Όταν κάθισα με τον Μίμη και βλέπαμε το ρεπερτόριο όλο, έμεινα άφωνος. Όχι μόνο για τον πλούτο αυτόν που έχει, αλλά
για την ευφυΐα του πάνω σε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις ταλέντο και να βγάζεις κάποια πράγματα, αλλά είναι πώς θα τα ενορχιστρώσεις, πώς θα τα παρουσιάσεις, πώς πραγματικά θα τα... Δεν ξέρω, είναι... Η εισαγωγή, καταρχήν, είναι καινούριο τραγούδι. Δηλαδή, σε κάθε τραγούδι του Μίμη, η μία του εισαγωγή είναι και ένα καινούριο τραγούδι. Δεν είναι, ας πούμε, το ρεφρέν, αυτό που συμβαίνει συνήθως σήμερα στη σημερινή μουσική. Μα και ο ίδιος δεν παίζει ποτέ με τον ίδιο τρόπο τα τραγούδια του. Αυτό οφείλω να σου το πω. Δηλαδή, πόσες φορές νομίζω ότι πάει να παίξει άλλο σε μια συναυλία και παίζει άλλο. Τα παίζει διαφορετικά. Αλλά εκεί που σε έβλεπα εγώ στις πρόβες, και οφείλω να το καταθέσω, είναι όταν σου πρότεινα κάποιο flip side, κάποιο τραγούδι. Το flip side για τους νεότερους, γιατί το διαδίκτυο απευθύνεται και στους νέους, είναι η πίσω όψη ενός μικρού 45αριού. Που πολλές φορές είναι το αδικημένο κομμάτι. Σε έβλεπα εκεί να συγκινείσαι. Και επειδή ακριβώς σ' αγαπώ και σε εκτιμώ και ξέρω τι σου πάει, όποτε σου έλεγα Γιάννη, άκου και αυτό, σε έβλεπα και να λες αυτό. Πάλι τι είναι, σαν καινούριο. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια πραγματικά που είναι αδικημένα του Μίμη. Όχι αδικημένα, γιατί είναι λάθος να το λέμε αυτό. Απλά ήταν τόσο μεγάλες, τόσες πολλές επιτυχίες και τόσα μεγάλα τα τραγούδια, που μοιραία δεν μπορούσαν να ακούσουν όλα. Έτσι. Αρκεί να σκεφτείς, σου ανοίγω μια παρένθεση, ότι πίσω από τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσίες, τις χάντρες που είχε πει ο Χόρν του 60, η πίσω όψη ποιο ήταν. Να σου το πω. Ναι. Το ποιος το ξέρει. Πλάκα μου κάνεις. Καμία πλάκα δεν σου κάνει. Το οποίο επίσης ήταν στα ξεχασμένα και το 1991 του λέω του Μίμη, δες την πίσω όψη από τις χάντρες. Μου λέει, ποιο ήτανε. Λέω, ποιος το ξέρει. Και το κάνει τότε μία επανεκτέλεση που εμφανιζόταν με τον Γιάννη τον Κούτρα, το βγάζει ο Γιάννης και το λέει. Δεν το είχε ξαναπεί κανείς, δεν το θυμόταν κανείς. Και έτσι ξαναβγήκε. Η πίσω όψη του από τις χάντρες. Προχθές, λίγες μέρες, πόσο ήταν, 2-3 μέρες. Πηγαίνω στο Μίμη και δειλά-δειλά του λέω: Μίμη, έχω γράψει ένα τραγούδι. Θες να το ακούσεις. Και το βάζω να το ακούσει. Και συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή που του έχω βάλει το τραγούδι, ότι το μισό τραγούδι ήταν πράγματα και ιδέες και τεχνοτροπίες πάνω στη μουσική που είναι του Μίμη. Δηλαδή, πόσο επηρεασμένος είναι οι καινούργιοι δημιουργοί μόνος και πόσο είπες, πράγματα έχουν πάρει. Το επηρεασμένος, και θα το καταθέσω, γιατί μου δίνει αυτή η άνεσή σου, μου δίνει και το θάρρος να το πω. Μα την αλήθεια λέμε, τι άλλη μόνο. Θυμάμαι μια φορά που ήρθαμε να σε ακούσουμε πριν από 5-6 χρόνια. Ακούει την εισαγωγή ενός τραγουδίου. Α, μου λέει εντάξει, αυτό το ξέρω. Μην είσαι σίγουρος. Και τον άλλο τραγουδί, έτσι. Μην είσαι σίγουρος. Περίμενε να ακούσει. Κάνει καλά, δεν είναι το όλα δικά σου μάτια. Κάνει πίσω. Α, όχι, λέω, μη βιάζεσαι. Μετά από λίγο ακούει ένα άλλο. Εσύ κάτι αντιλαμβάνεσαι και λες, επηρεασμένο μαέστρο μου. Λοιπόν, και είχε το χιούμορ και εκείνος. Όπως έχεις και εσύ αυτή την ετοιμότητα. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ πάρα από τα τραγούδια του. Πάρα πολύ. Το μετέπειτα δημιουργή του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή, κάτσε να δεις τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος από το «Βρέχει φωτιά στράτα μου» μέχρι το πιο ερωτικό τραγούδι, από το πιο λαϊκό μέχρι το πιο ερωτικό τραγούδι. Δεν γίνεται. Μοιραία πέφτεις πάνω στο Μίμη πλέσα. Τέλος. Η αλήθεια είναι ότι ο Μίμης, γι' αυτό και θέλω να φτάσω και σε σένα, ο Μίμης ένωσε τις γενιές, όπως κάνεις και εσύ, ένωσε και τους Έλληνες. Δεν τους χώρισε ποτέ. Δηλαδή, δεν τους χώρισε ούτε σε αριστερούς και δεξιούς. Πολύ σοβαρό αυτό. Ούτε σε παππού και εγγονό, διότι θα έρθει και ο παππούς και ο εγγονός στην ίδια συναυλία να ακούσουν έτσι, το ίδιο τραγούδι. Έτσι, γιατί το θα πει όπως το φεγγάρι, το όλα δικά σου μάτια μου, το ποια νύχτα σε έκλεψε, αφορά και τον παππού και τον εγγονό και το τραγουδάνε μαζί. Και αγκαλιά. Κατά τον ίδιο τρόπο, τον αριστερό, τον δεξιό, τον επαναστάτη, τον αστό, τον πιο λαϊκό. Ο ένας θα χορέψει το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, ο άλλος θα λυκλιστεί με το αν σανιθώ αγάπη μου. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια γκάμα. Εκεί λοιπόν έρχομαι και λέω ότι κουμπώνεις εσύ τέλεια, και θα το πω αυτό, παρότι πάρα πολλοί στην έχουν στημένη, έχει υπόψη σου, διότι ο Μίμης πάντοτε προωθούσε τα πλεσόπουλα, τα νέα παιδιά, τα παιδιά που τα αναδείκνει μέσα από τις δουλειές του και τις συναυλίες του. Και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται έτσι με έναν μεγάλο καλλιτέχνη στην κεντρική θεατρική σκηνή που είναι το Παλάς. Και στην έχουν πάρα πολύ στημένη, στο λέω. Θα ακούσεις πράγματα και πιστεύω να έχεις γερό στομάχι και να έχουμε και το χιούμορ να το αντιμετωπίσουμε, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό το μόνο που μπορείς να αντιμετωπίσεις είναι με μια ειλικρινή στάση απέναντι στο κοινό. Και εγώ θα πω το εξής πράγμα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά με όλες μου τις δυνατότητες. Σε κάποιους μπορεί να αρέσω, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσω. Με όλη την ταπεινότητα που έχω και μιλάμε πολύ ειλικρινά απέναντι στο κοινό που θα έρθει, με πολύ σεβασμό, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο.
Τώρα από εκεί πέρα, ας με κρίνει ο καθένας στην ανάγνωση. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν τα τραγούδια από τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν πλές από τον Γιάννη τον Πλούταρχο, να ακούσουν τις δικές του επιτυχίες. Και εδώ θέλω να ακούσουμε μία από τις δικές σου. Ξέρεις γιατί, το αγαπώ πολύ το αυτές εσύ. Μα είναι πάρα ένα πολύ. Παίζει ένας αγαπημένος μου άνθρωπος στο Μπουζούκι, ο Γιώργος Οπαχής, συνεργάτης χρόνια. Είναι στο Δημοτικό Θέατρο που πρόσφατα ανακαινίστηκε και έχει και τη λαμπρότητα αυτή. Υπέροχο θέατρο. Υπέροχο θέατρο. Και εκεί αξίζει έτσι να κάνετε πράγματα πολύ ωραία. Τώρα είχαμε πάει και στα Εγγένετε Λαμπερά, ήταν εξαιρετικό, συγκινητικό αυτό που έγινε. Και το αυτές εσύ το έχει γράψει και ένας φίλος μου, που δεν είχε σχέση με το χώρο της μουσικής. Θυμάσαι ποιος το έχει γράψει? Το αυτές εσύ. Ναι. Δεν το έχει γράψει ο Κώστας ο Βογιατζής, ο... Ακριβώς. Μπράβο. Είσαι φίλη λοιπόν, με τον Κώστα. Λοιπόν, πώς είμαι φίλη. Το αυτοκίνητο μου πριν 12-13 χρόνια από τον Κώστα. Και ήρθε και μου είπε: έχω γράψει, λέει, δύο τραγούδια είχε γράψει πολύ ωραία για σένα. Ναι, και έψαχνα χρόνια. Και έψαχνα χρόνια να ζω. Και τότε ήμουν στο συμβατικό ραδιόφωνο, τα έπαιζα φουλ συμπτωματικά, ας πούμε. Και με ήξερε, επειδή τα έπαιζα, εγώ πήρα το αυτοκινητάκι μου. Εκπληκτικός άνθρωπος. Εκπληκτικός ο Κώστας. Εκπληκτικός άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχω δει πραγματικά τόσο μεγάλη καρδιά. Και μάλιστα όταν μου έδειξε το. Όταν μου έφερε τα τραγούδια. Συγκλονίστηκα με το στίχο του πιο πολύ. Δηλαδή, κόλλησα με το στίχο του. Ήταν τόσο αληθινός, τόσο ανθρώπινος ο στίχος του, που και ταυτόχρονα είχε μέσα και το λυρισμό που απαιτείται σε ένα δρασενό. Και ήρθε και κούβωσε και πάνω σε αυτό το τραγούδι. Αν φταίς εσύ, αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη τη μισή. Για ακούστε το, με τον Γιάννη Πλούταρχο. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι αιτία, ποιος είναι ο λόγος που φέρε το χωρισμό. Ας μη ζητάμε δικαιολογία, ας καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Αν φταίς εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Είναι ένα τέλος στη μεγάλη μας φυγή και ξαναχτίζω πάνω στην καμένη. Αν φταίω εγώ, την ενοχή μου δίχως φόβο ομολογώ. Κι αν σου έχει λείψει μια παρήγορη αγκαλιά, συγχώρεσέ με κι ας βρεθούμε όπως παλιά. Αυτή η αγάπη θα είναι κρίμα, αθώθημα να χαθεί να προδοθεί. Τα δάκρυα μας πριν να στεγνώσουν, του γυρισμού οι δρόμοι πριν να αποκλείστουν. Τα δυο εγώ μας χέρια ας δώσουν κι αυτά που τους αναλογούν ας μοιραστούν. Αν φταίς εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Δίνω ένα τέλος στη μεγάλη μας πηγή και ξαναχτίζω πάνω στην καμένη γη. Αν φταίω εγώ, την ενοχή μου δίχως φόβο ομολογώ. Κι αν σου έχει λείψει μια παρήγορη αγκαλιά, συγχώρεσέ με κι ας βρεθούμε όπως παλιά. Αυτή η αγάπη θα είναι κρίμα, αθώθημα να χαθεί να προδοθεί. Αυτή η αγάπη θα είναι κρίμα, αθώθημα να χαθεί να προδοθεί. Είμαστε εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας, δίπλα μου δώρο
Έτσι από καρδιάς ο Γιάννης ο Πλούταρχος, δίπλα, μεγάλη χαρά που είναι δίπλα, τόσα χρόνια το λέμε, ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Κοίταξε, είπες κάτι όσο έπαιζε το τραγούδι, το αν φταίσαι εσύ. Που έπαιζε καταρχήν ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παχής Μπουζούκη. Ναι, ναι, ήταν στο δημοτικό θέατρο, είπες ότι είναι πλεσέικος ο ήχος. Αλλά κοίταξε τώρα, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Το μεν ένα, μ' άρεσε αυτό το γκράντε του δημοτικού θεάτρου με την ορχήστρα. Το ήθελες πάντα. Όσα πάντα. Χρόνια σε ξέρω πάντα. Και μίλαγες έτσι με πλες, έλεγες ονειρεύομαι κάτι τέτοιο. Ήθελα να κάνω κάτι μάλλον να το παρουσιάσω κάπως διαφορετικά. Όχι έτσι όπως με έχει μάθει ο κόσμος, πραγματικά που εγώ τα αγαπάω γιατί μέσα στα μαγαζιά αυτά έκανα την πορεία μου που έχω κάνει. Και θα συνεχίσω βέβαια να τραγουδάω. Απλά σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, ήθελα να παρουσιάσω κάτι στον κόσμο, κάτι διαφορετικό, σε έναν άλλο χώρο και να έρθει και ένα άλλο κοινό. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ξενυχτήσουν να έρθουν να με δουν. Και μόνο αυτό, στο Παλάς υπάρχει το εξής συγκεκριμένο. Ξέρεις ότι το εισιτήριο κάνει τόσο. Ξέρεις θα καθίσεις εκεί. Ξέρεις ακριβώς σε συγκεκριμένα και πράγματα. Είναι αυτό, δεν θα έχεις την έκπληξη. Αυτό είναι το ωραίο πάντως και αυτό είναι και το. Το άσχημο ίσως στα νυχτερινά μαγαζιά, ότι ένας άνθρωπος, μια παρέα τόσο πράγμα που θα έρθει, έχει αμφισβητεί πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτό που λέμε η πόρτα που θα μπει μέσα, που θα καθίσει, πώς θα το στοιχήσει τελικά, πώς θα κάνει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι, δεν είναι σαφή. Σαφή ακριβώς. Και έχει το φόβο ο κόσμος, ειδικά αυτές τις εποχές, τις τόσο δύσκολες για όλους εποχές. Και ξέρετε, το έχω προτείνει και θα ήταν, λέω, σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες, το εξής πράγμα έχω προτείνει. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν μεζόνες, να υπάρχουν τιμές. Σε όλες, ανάλογα το τι θέλει να πληρώσει ο καθένας και, και που θέλει να καθίσει. Να μην πρέπει να μεσολαβήσει με άλλο τρόπο για να καθίσει καλά. Ακριβώς. Είχα πάει, ας πούμε, σε κάποια σόου στο εξωτερικό που πηγαίνω και κάνουμε συναυλίες και βλέπω να υπάρχει παντού αυτό. Δηλαδή υπάρχει εισιτήριο με 150 ευρώ που είσαι μπροστά, υπάρχει εισιτήριο με 15 ευρώ. Όπως είναι το ηρώδιο ή το άνω διάζωμα. Και διαλέγεις. Πού θες να καθίσεις, τι θες να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά νομίζω ότι γενικώς έρχεται μια αλλαγή στη νύχτα. Διότι είδες ότι και η κρίση, η οποία είναι σε πολλά πράγματα, μας δίνει μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε. Ναι, πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να ακούσει. Έχω αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει. Δεν θέλει ούτε να σηκωθεί να χορέψει πλέον. Εντάξει, άμα θα μερακλωθεί, δεν μπορεί να θέλει να συναρρίξει μια ζεμπεκιά, λέω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα που υπήρχε μέχρι τώρα, που όλοι αυτό στα τραπέζια, αυτό, ό,τι και αν παίζεις, αναμφιβόλου ποιότητα στίχου ή μουσικής, αρκεί να είναι ζωντανό, αρκεί να έχει, πώς το λένε, καλό groove μουσικά, να το πω. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πλέον θέλει να πάρει έτσι, την παρέα του ή μόνος του, δεν ξέρω πώς, και να ακούσει, έτσι, να νοσταλγήσει, να ταξιδέψει. Έχω αυτή την αίσθηση ότι αυτό θέλει. Και ξεφουσκώνει και η εποχή των λουλουδιών, το ότι πάω άτε τα λουλούδια, άτε θα δω και την πρώτη ευστραφή κυρία, να το πω έτσι ευγενικά, να χορεύει μπροστά μου, να μου κρύβει και την οπτική με τον καλλιτέχνη. Ενώ γυρνάνε όλοι σε ανθρώπινα ωράρια, σε πιο συγκεκριμένες τιμές, ακριβώς να έχεις την επιλογή να μπεις και με ένα χαμηλό εισιτήριο και να ακούσεις τον καλλιτέχνη τον αγαπημένο σου. Η νύχτα οπωσδήποτε ξεφουσκώνει. Έχω την αίσθηση ότι όλα χρειάζονται και όλα υπήρχαν ανάλογα την εποχή. Και τότε, πριν 20 χρόνια ή πριν 30-40 χρόνια, τα μπουζούκια, ας πούμε, υπήρχαν τα καλό κείμενα και τα κακό κείμενα. Σκέψου να σ' αρέσει το Παλάς όμως και να πεις εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω σε μαγαζί. Πόσες επιλογές έχουμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να κινείται σε όλους τους χώρους, αλλά με αξιοπρέπεια. Εγώ εκεί... Εκεί το οριοθετώ. Το σέβεσαι τον καλλιτέχνη. Αυτό φαίνεται. Δεν είναι τυχαίο που σε λένε το καλύτερο παιδί. Και αυτό πολλοί το μίσησαν, έχει υπόψη σου. Έτσι, και είμαστε και ένας λαός, κακά τα ψέματα, που εξορίσαμε τον δίκαιο κάποια στιγμή. Έτσι, στα αρχαία χρόνια. Η δικαιοσύνη μας κούρασε. Η καλοσύνη, το πολύ χαμόγελο μας κούρασε. Μας κοιμίζει το πολύ καλό. Θέλουμε και λίγο ίντρικα. Δεν είμαστε όλοι. Να σου πω, δεν είμαστε όλοι με ένα μαστίγιο στο χέρι για να είμαστε. Αυτά γιόρμα του. Πάμε ξανά στο Παλάς. Πάμε ξανά σε αυτές τις παραστάσεις. Ο παραγωγός, ο Άκης, ο Ευαγγέλου που είναι και εδώ, είναι άγρυπνο μάτι, άγρυπνος φρουρός. Μας είπε ότι αν δεν μπούμε το όνομά του, δεν θα μας ξανακάνει. Δεν θα μας κάνει. Τίποτα, ούτε εκπομπή, ούτε παραγωγή, ούτε τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό πρέπει Άκης να. Άκης Ευαγγέλου, να λοιπόν, πούμε... πόσες φορές να το πούμε. Άκης Ευαγγέλου. Άκης Ευαγγέλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, για όλα και για όλη αυτή την ψυχή για το Παλάς. Εμείς θέλουμε να. Πραγματικά να πάει καλά. 10 μέρες είναι μόνο.
Ελπίζω να χωρέσει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Το περιμένω πώς και πώς εγώ καταρχήν αυτό. Γιατί μέσα από εκεί θα αγναντέψω, αν θες, και κάποια πράγματα για όλα αυτά που είπαμε πριν. Μιλάς πολύ λίγο σε τηλεοράσεις. Δίνεις πολύ λίγες συνεντεύξεις και σε ευχαριστώ διπλά που είσαι εδώ για αυτό το λόγο. Σε έχει φοβήσει κάτι? Θεωρώ ότι ποτέ δεν είμαι καλός στις συνεντεύξεις μου, γιατί θέλω να πω τόσα πράγματα, αλλά αντιστοιχώς δεν είμαι πολύ καλός στο λόγο. Και θεώρησες ότι κάπου στην είχαν στημένη κάποιοι και ότι περίμεναν να δουν τι θα πεις για να στο κάνουν πρωτοσέλιδο? Εντάξει, αυτό υπάρχει στα media. Ναι. Υπάρχει. Δυστυχώς, είτε έτσι είτε αλλιώς, υπάρχει. Για τη στιγμή που είμαι ένα άτομο προβολής, τέλος πάντων, είτε έτσι, πρέπει να δεχόμαστε και τα καλά και τα κακά. Άρα προτιμάς να τραγουδάς και να μιλάς λιγότερο. Ακριβώς. Αυτό θες να μου πεις? Ναι, προτιμώ τελικά αυτό. Διότι και κάτι καλό να πάω να πεις, υπάρχει η άλλη μισή που είναι ο δικηγόρος του διαβόλου που λέμε και θα σου πούνε γιατί μας τα λες αυτά. Μάλλον θες εσύ μέσα από εκεί να μας πεις κάτι άλλο που δεν ισχύει και αυτά. Γι' αυτό καλύτερα μείνε σε μία άκρη, παρατήρησε τα πράγματα, κάνε ό,τι μπορείς για το κοινό σύνολο. Για τους ανθρώπους και μέχρι εκεί, χωρίς να ξέρει και κανένας τίποτα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλα. Εξαιρετικό. Κρίση όμως και 5 παιδιά. Ένας πολύτεκνος. Ναι, πλέον που... φορολογούμαστε και γι' αυτό. Λοιπόν. Να μην το πω. Για πες το μας αυτό λίγο τώρα. Γιατί εσύ είσαι και μέσα ακριβώς στη ζωή, σε ένας άνθρωπος που δεν έχει ακουστεί με σκάνδαλα, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα με την προσωπική σου ζωή. 5 παιδιά είναι και μάλιστα. Πάρα πολύ τυχερός. Είμαι και τυχερή και σου ανοίγω μια παρένθεση, διότι. Στις εγκυμοσύνες της Μαρίας, πολλές φορές, τις δύο από τις πέντε φορές έτυχε να το μάθω πρώτη και μιλήσω. Δεν λέμε ακόμα τίποτα, αλλά να σας πω ότι αυτό. Αλήθεια. Δεν μίλαγα καθόλου. Εγώ με το off the record έχω μεγάλη έτσι. Για πες λοιπόν, 5 παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις μια τόσο μεγάλη οικογένεια, έτσι. Γιατί μια σύγχρονη κοπέλα τις μέρες μας δεν θα δεχτεί να κάνει 5 παιδιά, είναι και πολύ δεν θα μπορέσει ενδεχομένως. Ναι. Και να, η καταπώνηση του σώματος είναι απίστευτη. Ψυχολογία, πού το πας. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και θεωρώ πολύ τυχερό σαν άνθρωπο να έχω βρει έναν τέτοιο άνθρωπο και να κάνουμε αυτά που τόσο πολύ, με πολλή σκέψη, γιατί τα παιδιά δεν ήρθαν τυχαία, ήρθαν κατόπιν συνεννόησης, φτιάξαμε και δημιουργήσαμε αυτό που δημιουργήσαμε. Όταν λες φορολογούμαστε, ως πολύτεκνοι, φορολογούνται τα παιδιά. Λέω, για πες μου, πώς το έχει νιώσει αυτό στο πετσί σου? Όχι εγώ, αλλά από ό,τι ακούω, ότι πλέον θα είναι και αντικειμενικό κριτήριο, πώς το λένε. Τεκμήριο. Τεκμήριο, ακριβώς, συγγνώμη. Εντάξει, νομίζω ότι η Ελλάδα πάσχει από υπογεννητικότητα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δώσουν κίνητρα στις πολύτιμες οικογένειες. Διότι οι περισσότεροι που έχουν παιδιά, πολλά παιδιά, μεγάλες οικογένειες, είναι φτωχοί άνθρωποι και όχι ευκατάστατοι. Και είδαμε επιτέλους μετά από τόσους μήνες κάποια στιγμή να λένε ότι θα ξανασυνδέσουμε το ρεύμα σε πολύτεκνους, σε αυτό, να μπαίνουν δηλαδή σε κάποιες κατηγορίες οι πολύτεκνοι που τους είχαμε ξεχάσει, τους χτυπούσαμε συνέχεια. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να πέσει λίγο πιο πάνω σε αυτές τις ομάδες, σε αυτούς τους ανθρώπους. Με πιο πολύ αγάπη. Τα παιδιά πώς νιώθουν? 5 πιτσιρίκια τώρα είναι, από πόσο μέχρι πόσο τα παιδιά είναι? Ξεκινάνε από 16 χρονών η μεγάλη κόρη και 3 ο μικρός Κωνσταντίνος, που είναι το πιο δύσκολο παιδί. Και το πιο δύσκολο γιατί μήπως εμείς έχουμε μεγαλώσει και το βλέπουμε, λες. Είναι όλα πιο δύσκολα. για δες το. Γιατί πριν 16 χρόνια ο Γιάννης με την Κατερινούλα την πρώτη είχε άλλες δυνάμεις. Σωστό. Μπορεί να είναι και αυτό. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Πάντως, πάντα θα βρεις το χρόνο να είσαι με τα παιδιά. Είστε μια δεμένη οικογένεια. Είναι προτεραιότητα τα παιδιά, γιατί αλλιώς τι τα αφήνεις στον κόσμο? Άμα δεν ασχοληθείς με τα παιδιά, αν δεν είσαι φίλος με τα παιδιά, φίλος να μην χάσεις την ιδιότητα του γονιού. Κάτι δική μου άποψη, δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ισορροπία. Τότε δεν υπάρχει λόγο. Γιατί τα έφερες, ας πούμε, στον κόσμο? Έτσι, απλά για να λες ότι έχω παιδί. Το παιδί δεν θέλει ούτε, πώς να το πω, ούτε χρήματα, ούτε παιχνίδια. Αυτό που θέλει, ήταν συγκλονιστικό αυτό που κάπου το είχα διαβάσει, κάπου το είχα δει μέσα στο ίντερνετ, κάπου, που δεν είχε μια μάνα να ταΐσει το παιδί και κάπου πήγαινε και τα άφησε. Και γυρίζει και λέει σοβαρά το παιδί τώρα, κλαίγοντας, σε παρακαλώ μη με αφήνεις, δεν θα σου ξαναζητήσω ποτέ φαγητό.
Έλα, δηλαδή, πάρε με από εδώ. Τι θέλει. Θέλει τη μάνα, θέλει τον πατέρα, θέλει τους γονείς του. Πρώτα αυτό και όλα τα άλλα. Γι' αυτό θεωρώ και πολύ σημαντικό το έργο, γιατί έχουμε φιλοξενήσει επανειλημμένα εδώ και τον πρόεδρο των χωριών SOS, τον κύριο Πρωτόπαπα. Πολύ σημαντικό το κομμάτι, όχι των παιδιών που φιλοξενούν, που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά τη στήριξη κατοίκων. Που στηρίζουν οικογένειες που έχουν ανάγκη για να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Να μην αποξενωθούν από την οικογένεια. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ τώρα είσαι κοντά στα παιδιά και με αυτή την άποψη. Δηλαδή, σου ζητάνε και τρέχεις. Μα εννοείται. Από τις δραστηριότητες των παιδιών, συνέχεια μοιραζόμαστε τις δουλειές και όχι η γυναίκα μου. Όχι, λέω στα παιδιά, όταν σου ζητάνε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν τα παιδιά. Είσαι δίπλα τους. Κοίτα να δεις. Δεν θέλω να λέμε τώρα είμαστε δίπλα τους, γιατί. Όλος ο κλάδος είναι δίπλα, ο δικός μου. Οι καλλιτέχνες δηλαδή, με το που θα τους φωνάξει κάποιος αμέσως, είναι πανταχού παρόν. Δεν είμαι μόνο εγώ. Αλλά έχεις μια διαδρομησία για αυτό το λέω. Το θέμα είναι ότι να βοηθάμε, δεν χρειάζεται να το διαδίδουμε όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο όμορφο. Τουλάχιστον εγώ, και το λέω με πλήρη συνείδηση, ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι κάνει, λέει, το δεξί χέρι, ας μην το ξέρει το αριστερό. Είναι πιο ωραίο. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι στηρίζεις χωρίς να θες να το μαθαίνουμε. Να σου πω κάτι και τώρα, το μαθαίνει ο κόσμος, αλλά η ουσία είναι η εξής, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι για τον άνθρωπο. Θεωρώ πως είναι η εποχή, μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές, να ενωθούμε και να μην σπέρνουμε ο ένας διχόνια στον άλλον. Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ενωμένος, να βοηθάει, να μιλάει για αγάπη, γιατί αυτός είναι ο μαθηματικός κανόνας της εξέλιξής μας. Αν δεν αγαπηθούμε, δεν θα εξελιχθούμε σαν είδος. Τέλος. Παράθυρα άνοιξα, γιατί με πνίγες και δεν άντεξα. Τις κουρτίνες μου τράβηξα, φως κι αέρας να πει. Κι αν κυνήγησα χήμερες, κι αν για μένα τα πάντα σήμαινες, να υπομένω περίμενες, μα δεν έχω πνοή. Να σου κάνω που δεν είμαι Θεός, τι παραπάνω να μπορέσω και πώς. Αν θες να πεθάνω, ας αξίζει ο σκοπός. Τι να σου κάνω, εγώ είμαι αυτό. Τρυφερά μου αισθήματα, εγώ σου δώσα πήρα μαθήματα. Δεν ανήκω στα θύματα και γενναία αποχωρώ. Δεν φοβάμαι το δάκρυ μου και μπροστά σου τα αφήνω, αγάπη μου. Κι αν γεννιέσαι στη στάχτη μου, εγώ σε συγχωρώ. Να σου κάνω που δεν είμαι Θεός, τι παραπάνω να μπορέσω και πώς. Αν θες να πεθάνω, ας αξίζει ο σκοπός. Τι να σου κάνω, εγώ είμαι αυτός. Τι να σου κάνω, δεν είμαι Θεός, τι
τι παραπάνω να μπορέσω και πώς. Αν θες να πεθάνω, ας αξίζει ο σκοπός. Τι να σου κάνω, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Γιάννης Πλούταρχος εδώ στο στούντιό μας, στη ζούγκλα. Ο Γιάννης που είναι σε αυτό το μεγάλο πλατήσκαλο της καριέρας του, 15 Ιανουαρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Παλάς για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι, έτσι δεν είναι, με το τεράστιο ρεπερτόριο και το μουσικό πλούτο του Μίμη Πλέσα και στο πλευρό σου το Μίμη. Βέβαια. Τον έπεισες γι' αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι. Ναι. Το κάνει με πάρα πολύ αγάπη, σαφώς το έχω τράκ, αλλά πάνω απ' όλα έχω θαυμασμό για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ πραγματικά τιμή να κάθεται δίπλα στο πιάνο αυτός ο μύθος και να κάθεται και να παίζει για μένα τα τραγούδια. Μα το πιο συγκινητικό είναι η έναρξη που σκέφτηκε να κάνει. Για μένα ίσως ήταν... εκεί δείχνει και το μεγαλείο και την ταπεινότητα αυτού του ανθρώπου. Θα την αποκαλύψεις, έτσι, ή όχι. Όχι, δεν, καλύτερα όχι. Να μην... Η έναρξη είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που δείχνει πραγματικά τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ανθρώπου. Την ταπεινότητα, θα σου έλεγα, ναι. Μέσα από αυτή τη μεγαλοπρέπεια, την ταπεινότητα, αυτό θέλω να πω. Που δεν τον νοιάζει ο ίδιος να τσαλακωθεί, να κάνει με έναν τρόπο, αρκεί να δείξει στο κοινό την αγάπη του και την ταπεινότητά του απέναντι. Και ότι είναι κοντά στο κοινό και κοντά στους νέους και κοντά στον άνθρωπο που έρχεται και ανταμών πάνω στο ρεπερτόριό του. Ένα ρεπερτόριο που κρατάει 50-60 χρόνια, έτσι, κακά τα ψέματα. 50-60 χρόνια. Και με τα περισσότερα τραγούδια να είναι λες και βγήκαν χθες. Πόσα από τα τραγούδια που τραγούδισα. Τα δοκιμάζαμε, ας πούμε, και λέω, μα ακόμα να μην ξεχάσουμε να πούμε για τους τεράστιους δημιουργούς και τους ποιητές. Μιλάμε για τους δημιουργούς. Για Λευτέρη Παπαδόπουλο, για Χριστοδούλου, Δημήτρη Χριστοδούλου. Άκο Δασκαλόπουλο. Δασκαλόπουλο, δηλαδή μιλάμε τώρα για σπουδαίους ανθρώπους, έτσι. Έχουμε Πρετεντέρη μέσα, έχουμε Θάνο Σοφό, έχουμε Κώστα Κινδύνη. Έχουμε στίχους του Γιάννη του Δαλιανίδη. Έχουμε κάτι επίσης πολύ σπάνιο, στίχους του Πλέσα του Ιδίου. Ναι. Σε κάποια από τα τραγούδια. Πολύ σπάνια τραγούδια, ναι. Σας έχω κάνει και κάτι εγώ στην έναρξη. Κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σας κάρωσα στην έναρξη. Εσύ το έχεις γράψει αυτό. Ναι, στην έναρξη. Πάρα πολύ αυτό, όμορφο. Όχι, έχετε τεράστια γκάμα. Τώρα τους τσιγκλάω βέβαια το πώς θα συναντηθείτε στη σκηνή. Πάντως δεν θα είναι ο Μίμης στο πιάνο και ο Γιάννης θα βγαίνει. Όχι, καμία τέτοια εικόνα. Συναντιούνται έτσι πολύ ιδιαίτερα. Στο Παλάς, 15 Ιανουαρίου. Και από ό,τι μας λέει και εδώ και ο παραγωγός μας, από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα. Να μπορείς με 15 ευρώ να πας να δεις μια μουσική παράσταση. Τον αγαπημένο όλων Γιάννη Πλούταρχο με τις διαχρονικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο στην καρδιά ωραίο. Του χειμώνα. Εγώ εύχομαι να αρέσει όλο αυτό. Εγώ τουλάχιστον να είμαι καλός, γιατί τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς αρέσουν εδώ και χρόνια στον κόσμο. Πιστεύω να δώσουμε κάτι ξεχωριστό και κάτι πολύ όμορφο. Πάντως η συνάντησή σας, για να λέμε έτσι και τα λίγο off the record, ξεκίνησε από τα τραγούδια του δρόμου. Δηλαδή κάτι ήθελες εσύ με τα τραγούδια του δρόμου έτσι πιο πολύ να επικεντρωθείς και είπαμε να πεις το μεγαλύτερο μέρος από τα τραγούδια που έχει πρωτοποιεί ο Πουλόπουλος και κάποια άλλα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των τραγούδια του δρόμου, ξέρεις, μουσικά μιλώντας, μια και έχεις εντρυφήσει. Καταρχήν είναι σε ένα μεγάλο δίσκο, είναι ο δίσκος. Πρώτος χρυσός, τότε θεσπίστηκε το 69 ο χρυσός δίσκος στην ελληνική δισκογραφία. Τότε 50.000 αντίτυπα. Σήμερα 3.800.000 ο δρόμος. Καλά, είναι απίστευτο έτσι. Αλλά απίστευτο. Μουσικά θα σου κάνω έτσι μια ερώτηση για να χαλαρώσουμε λίγο. 12 τραγούδια, 12 επιτυχίες. Γιατί? Τι χαρακτηριστικό έχουν? Πρώτον, πήρε την ψυχή του καλλιτέχνη σε 10 ώρες παρατέταρτο ηχογραφήθηκε όλος ο δρόμος. Με Πουλόπουλο Κουμιώτη, βέβαια. Για να μαθαίνεις έτσι και τέτοια. 10 ώρες παρατέταρτο το λέω. Δεν σε εσάς τους νέους που πρέπει να κάνετε 200 ώρες για να βγει κάτι καλό, έτσι. Σίγουρα. Έτσι σίγουρα. Το έχετε συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, αυτό είναι με το πρώτο take, 10 ώρες παρατέταρτο. Αν κάτι είναι να βγει καλό. Έτσι.
Και τι βγήκε, βγήκε. Έλεγε το πάντα αυτό. Ο Μίμης, τους παίρνω την ψυχή. Κάντε εσείς κι άλλα αν θέλετε. Την ψυχή θα σου πάρω. Το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές. Με δικά μου τραγούδια, mm-hmm. όπως είναι το Αχωρίζει με τον Βάμπο, ακόμα σε αγαπάω. Είναι τραγουδισμένα και έχει κρατηθεί η φωνή από τα demo. Mm-hmm. Έχει δίκιο ο Μίμης αυτό που λέει, ότι παίρνουμε τον αφρό, παίρνουμε την ψυχή του καλλιτέχνη, mm-hmm. με το που θα πεις μια-δυο φορές ένα τραγούδι, αυτό πρέπει να κρατήσεις. Mm-hmm. Μετά αρχίζει πλέον το πιο επαγγελματικό, να το πω, διεκπαιρωτικό, να το πω. Τεχνική πια. Τεχνική. Φεύγει η ψυχή και είναι τεχνική. Όλα αυτά είναι μαζεμένα και λες, το λέω έτσι, κάτσε το να το πω και λίγο έτσι, να το πω και λίγο. Όχι, η αλήθεια στο τραγούδι είναι η πρώτη και η δεύτερη εκτέλεση, κατά τη δική μου άποψη. Έτσι. 10 ώρες παρατέταρτο λοιπόν, και να σου πω και ένα άλλο μυστικό. 12 στα 12 επιτυχίες. Τα 11 τα 12 τραγούδια δεν έχουν ρεφρέν. Τα φοβερό αυτό. Μόνο αυτό. Το Ξημερώνει Κυριακή έχει ρεφρέν. Φοβερό αυτό. Κανένα άλλο. Καινοτομία αυτό. Για την εποχή, Λευτέρης Παπαδόπουλος το 69. Καινοτομία αυτό. Και τα είχε, είναι τραγούδια, και αυτό να το πω, έτσι, γιατί καλό είναι να, ξέρεις, και εμείς περνάμε μετά από 30 χρόνια στην δισκογραφία και στη ραδιοφωνία, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ήτανε τραγούδια τα οποία είχε απορρίψει ο Μάνος ο Λοΐζος, αυτά. Από το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, και τα έχει αφήσει στο γραφείο του πάνω. Καλά, τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλά. Και τα βρήκε ο Μίμης όπως ήσαν ένα βράδυ και λέει, Λευτέρη, τι είναι αυτά, λέει, βλέπω τη Μυρσίνη, τη Μόνικα, το αυτό, το άγαλμα. Να τα πάρω, λέει, και δεν τα παίρνεις. Τα κάνει. Και σε 10 ώρες παρά ένα τέταρτο βγαίνει ο δρόμος. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Τι σπουδαίος δημιουργός, στιχουργός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος πραγματικά. Είναι τελικά να δένει και η χημεία με κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω. Είναι, να γράψουν, είναι για να γράψουν ιστορία. Η χημεία, Έχω την αίσθηση ότι και κάτι άλλο. Τα τραγούδια, κάποτε μου είχε πει κάποιος σπουδαίος άνθρωπος, ότι πάνε και βρίσκουν τον τραγουδιστή. Mm. Δεν είναι τυχαία η μίξη αυτή που έγινε με το Μίμη, με το Λευτέρη, με το Γιάννη τον Πουλόπουλο και με όλους τους τραγουδιστές. Δεν ξέρω, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι πάρε ένα τραγούδι και κάντε επιτυχία ή... όχι, έχω την αίσθηση ότι το τραγούδι κυνηγάει, πάει και βρίσκει τον ερμηνευτή. Αν έρθει ο Γιάννης ο Πουλόπουλος στο Παλάς και σε ακούσει. Θα έχω τρομερό track. Θα έχω τρομερό track. Καταρχήν, τον αγαπάω τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον τραγουδιστή, που δεν περιγράφεται. Αλήθεια στο λέω. Το φαντάζεσαι τώρα, εγώ θα στην κάνω αυτή όμως. Θέλω να πω είναι κάτι, ο Πουλόπουλος με τον Παπαδόπουλο κάτω. Να πω κάτι ναι. Για τον Γιάννη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουν πιτσιρικάς και έχω δουλέψει με τον Γιάννη, σαν το παιδί που, τα παιδιά που ανοίγουν το πρόγραμμα στην αρχή. Mm-hmm. Λέγαμε από ένα τραγουδάκι, δυο πόσα λέγαμε. Πρέπει να πω για αυτόν τον άνθρωπο τον τρόπο που συμπεριφερότανε στα παιδιά που είχαν φωνές. Μια φορά λοιπόν κάνουμε πρόβα στη Φαντασία και δεν έχω καλό μικρόφωνο. Και κατεβαίνει ο Γιάννης κάτω με τη βαριά φωνή του. Έναν όγκο φωνής ο Γιάννης, μιλάμε, είναι τεράστιος. Και λέει, παιδί μου, φτιάξε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ, του παιδιού εδώ πέρα να ακούγεται σαν το δικό μου. Σαν το δικό μου, το θυμάμαι σαν τώρα. Φαντασία, ποιο έτος αυτό. Πότε ήταν τότε αυτό. Πάνε τώρα χρόνια. Το... Δεκαετία 80. 1992, 1991, 1992, 1993. Όταν ξεκίναγες εσύ δηλαδή. Ναι, μάλιστα, αρχές δεκαετίας του 90. Και δουλέψατε λοιπόν 90. Μαζί. Ναι, δουλέψαμε μαζί. Και μάλιστα έκανα και κάτι. Η αρχή του προγράμματος ήταν με κομμάτια μικρά από τα ρεφρέν των τραγουδιών. Τότε θυμάμαι, έλεγα το άγαλμα, κάτι έλεγα. Και έλεγα ας πούμε, ένα μισό ρεφρέν, έβγαινε το άλλο το παιδί, έλεγε άλλο μια πρόταση από ένα άλλο τραγούδι του Γιάννη. Εγώ λοιπόν προσπαθούσα να μιμηθώ το Γιάννη και έβγαινα, ας πούμε, και έκανα τη φωνή του Γιάννη, ξέρεις ακριβώς. Σηκωνόταν ο κόσμος όλος πάνω, χειροκρότα και έβγαινα εγώ. Και ξανακαθόταν πάλι κάτω. Το θυμάμαι σαν τώρα. Είναι φοβερό όμως. Εκεί αγάπησες το ρεπερτόριο του Πουλόπουλου ή το αγαπούσες από πιο πριν? Από πιο πριν. Είναι φοβερό όμως. Μου λες γίνεται αυτό πριν από 20 χρόνια, 22. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής, πέρα από εκεί, αλλά και μεγάλος σαν καρδιά. Εκτιμούσε αυτός ο άνθρωπος, ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, εκτιμούσε τις καλές φωνές. Το έδειχνε με όλη την αγάπη. Δεν ξέρω, τον αγαπά πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Πάρα πολύ. Άρα να μην σου κάνει εντύπωση αν θα έρθει στο Παλάς. Στο λέω.
Μακάρι. Θα έχω φοβερό τρακ. Έχει φοβερό τρακ. Λοιπόν, Γιάννη, αν μας ακούς, θα πάμε στο Παλάς. 22 χρόνια πριν, λοιπόν, τραγουδάς με τον Πουλόπουλο. Είσαι το πιτσιρίκι. Νομίζω ότι αν τον δω και τραγουδάω τραγούδια του, θα βάλω τα κλάματα. Σου μιλάω ειλικρινά. Είμαι λοιπόν, τόσο κινημένος. Τα άκουσες όλα, Γιάννη, και θα έχεις την ευκαιρία να τα ξανακούσεις. Θα πάμε στο Παλάς. Ξανά. Εγώ. Λοιπόν, 22 χρόνια πριν, να έχεις αυτήν. Να είσαι, ας πούμε, το παιδάκι δίπλα στον Πουλόπουλο και βρίσκεσαι 22 χρόνια μετά στο κεντρικό θέατρο, ας πούμε, στο Παλάς, να τραγουδάς το ρεπερτόριο του Πουλόπουλου. Πώς τα φέρνει η ζωή, αυτό τώρα πώς γίνεται? Επειδή πιστεύεις ότι όταν το πιστέψεις πάρα πολύ, ναι, κάτι γίνεται. Ακράδαντα. Ο αγώνας αυτός που κάνεις, η αγάπη, μέσα από την αγάπη όμως και όχι μέσα από την τεχνική, ούτε μέσα από, από την πονηρή σκέψη. Πάντα με την αγνότητα της ψυχής. Αγαπάς κάτι, κυνηγάς το όνειρό σου, κυνηγάς αυτά που πιστεύεις με αξιοπρέπεια, νομίζω ότι κάποια στιγμή η ζωή θα σε ανταμείψει. Καμιά φορά λέμε ότι με δίκασε ο τάδε ή μου είπε εκείνο, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικάσει κανέναν. Αυτοί που μας δικάζουν, η μόνη που μπορεί να μας δικάσει είναι η ζωή, κανένας άλλος. Και ισχύει και αυτό το συμπαντικό, ότι δίνεις παίρνεις και αν θα κάνεις το καλό. Έχω και την αίσθηση ότι και αυτό είναι μια μαθηματική εξίσωση. Δηλαδή, θα κάνεις κάτι σε κάποιον άνθρωπο που θα είναι άσχημο, θα το βρεις αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο, είναι ένα συμπαντικό πράγμα. Ναι, είναι ένα πράγμα που, πώς το είναι η δράση και η αντίδραση. Είναι και ο νόμος φυσικής αυτό το πράγμα. Θα κάνεις καλό, κάτι θα γεννηθεί από εκεί, κάτι καλό θα γεννηθεί. Δεν μπορεί να γεννηθεί αρνητικό. Αντιδράσεις έτσι και σε αυτή τη συνεργασία, διότι σου λέω, θα βρεθεί στο στόχαστρο πολλές φορές. Ξέρω ήδη από το χώρο πόσοι θέλαν αυτό το πράγμα και το ότι επέλεξες ένα ο Μίμης, αυτό είναι καρφί στο μάτι πολλών, να το πω έτσι. Είναι τεράστια τιμή. Έχω την αίσθηση ότι δεν κάθομαι, μάλλον δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ κοιτάζω ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και να το δώσουμε στον κόσμο επίσης με τον καλύτερο τρόπο. Μακάρι να έχω καλές στιγμές ερμηνείας και μέσα από εκεί μάλιστα να βγει και μια δισκογραφική δουλειά που να είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό ήθελα για να πω. Μένα και για τις νεότερες γενιές να ακούσουν. Θα ηχογραφηθεί δηλαδή αυτό. Πιο σύγχρονα. Έχετε καταλήξει αυτό, αν θα ηχογραφηθεί. Ναι, εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε το μήνυμα. Πιστεύω ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Είναι σωστό να καταγραφούν και αυτά τα τραγούδια. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το βγάλουμε αυτό. Αυτή τη συνεργασία πρέπει να βγει. Και εάν μετά από το Παλάς σας δοθεί ένα άλλο βήμα, ένας άλλος χώρος για συνέχεια. Έχουμε σκεφτεί κάτι με τον παραγωγό μας, τον Άκη. Άκη Ευαγγέλου. Ναι. λοιπόν, αν όλο αυτό το πρώτο Θεός και η Παναγία πάει καλά και έχει αποδοχή από τον κόσμο και ανταπεξέρθω εγώ προσωπικά πάνω σε αυτό, να μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο χώρο. Ναι, okay. Θα δούμε τώρα. Για να έχουμε να ξαναλέμε. Να έχουμε ξαναλέμε, ναι, με το Πάσχα, να ξαναβάλουμε λίγο το τρέιλερ, Ανέστη μου, Ανέστη Κόνιαλη που είσαι εδώ. Όταν μιλάς για χωρισμό, να με κοιτάς στα μάτια για να θυμάσαι την καρδιά που έκανες κομμάτια. Όταν τα φεύγεις γύρισε το βλέμμα και κοίτα εμένα για στερνή φορά, κι ίσως πιστέψω πάλι σε ένα ψέμα πως θα γυρίσεις πίσω στα παλιά. Αγάπη που έφερε το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινε
έγινες μαχαίρι μες στα σωτήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί με στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά. Και στο να πω χαιρετισμό, να με φιλάς στο στόμα, για να θυμάσαι την καρδιά που σ' αγαπάει ακόμα. Όταν θα φεύγεις στου ματιού την άκρη, κοίτα το δάκρυ πως αργό κυλά. Κι ίσως αν ψάξεις της καρδιάς τα βάθη, να βρεις εμένα πλάι σου ξανά. Αγάπη που έφερες το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωτήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά. Για πρώτη φορά μαζί, Γιάννης Πλούταρχος, Μίμης Πλέσας. Αξέχαστα τραγούδια από μια γνήσια λαϊκή ερωτική φωνή. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσα από 15 Ιανουαρίου στο Παλάς. Μόνο για 10 παραστάσεις. Μόνο 10 παραστάσεις, αλλά τώρα θα σας πω και τα ωραιότερα λέγονται την ώρα που παίζει το τραγούδι. Γιατί έπαιξε εκείνο το πολύ ωραίο τραγούδι, το όταν θα φεύγεις. Τι ωραίο τραγούδι. Εκπληκτικό τραγούδι, πραγματικά. Και τι μου είπες έτσι, γιατί δεν θέλω εγώ να είμαι αγενής, εγώ εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι χαρακτηριστικό πλασέικο τραγούδι από την εισαγωγή του μέχρι και όλη του τη δομή. Αλλά εδώ έχει και το εξής χαρακτηριστικό. Και τον ήχο ακόμα, και ο ήχος, ναι, και δηλαδή, ο ήχος. Είναι εκείνης εποχής. Υπάρχει και όταν μιλάς για χωρισμό στην Παριζιάνα. Ναι, ναι, ένα τραγούδι. Που ναι. Το λέει ο Πουλόπουλος. Ναι, ναι. Το οποίο βέβαια εκεί είναι ζεϊμπέκικο, δεν είναι χασάπικο. Όταν μιλάς για χωρισμό, μπράβο. Μάτια μου. Ναι. Το θυμάσαι. Λοιπόν, εδώ είναι και ο στίχος, βέβαια εκείνο, σου λέω, είναι ζεϊπέκικο, αυτό είναι χασάπικο, αλλά και ο στίχος είναι συγγενής. Και οφείλω να σου πω κάτι, για τα τέρατα τα παιδιά μας. Έχεις 5 παιδάκια, να τα χαίρεσαι, εγώ έχω ένα. Όταν ήταν 3 ετών, είχε ένα πιμπερόν στο στόμα και στο αυτοκίνητο είχε τη μανία να ακούει κασέτες τότε του πατέρα της και έλεγε. Ήθελε να κοιμηθεί, αυτά, άκουγε όλα τα δικά της. Και από την εισαγωγή, τα δικά του, από την εισαγωγή ήξερε ποια εκτέλεση είναι. Δηλαδή άκουγε σαξόφωνο, ήξερε ότι είναι πιο μοντέρνα και έλεγε είναι ο Κούτλας ή είναι ο Πουλόπουλος. Και ήξερε, επειδή ήταν σαξόφωνο, α, είναι ο Κούτλας, δεν είμαι τον Πουλόπουλο. Ακούει εσένα μια φορά στο ραδιόφωνο, μένω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, λοιπόν το βάζω. Αυτό του πατέρα μου πότε το έγραψε. Μπράβο, Γιάννη, είδε πώ το πιάνει τον πέρα. Είχε το πιπερό σοβαρή, 3 ετών, μου λέει αυτό είναι του μπαμπάκα τραγούδι. Λέω όχι. Άκουγε, σοβαρή, τελειώνει όλο. Ποιος τραγουδάει, μαμά, τον ξέρω. Όχι, Γιάννης Πλούταρχος, λέω δεν τον ξέρεις. Γιατί τους άλλους ήξερε. Τελειώνει, πετάει τον πιπερόν. Να του πεις να γλάφει τα δικά του τραγούδια. Φοβερό, μη λέει του μπαμπά μου. Τριών ετών. Ναι, επειδή μου έδωσες το θάρρος, ναι, ναι, λοιπόν, ναι, για το πόσο έχουν ακουμπήσει νέοι δημιουργοί ακριβώς αυτό το τεράστιο ρεπερτόριο. Μοιραία, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
πάντα θα πέσεις πάνω στο Μίμη. Mm. Δεδομένο αυτό. Ό,τι σύνθεση και να σκεφτείς, ειδικά που αφορά το τραγούδι, το ερωτικό τραγούδι λαϊκό που να είναι ελληνικό μπουζούκι, όχι το ανατολίτικο ελληνικό, mm-hmm. το γνήσιο ελληνικό. Θεωρώ ότι θα πέσεις μοιραία πάνω στο Μίμη. Είναι κάποιοι δρόμοι, είναι. Ναι, η αλήθεια είναι, θυμάμαι. Δηλαδή, Μίμη, ναι. Μετά θα πας Ζαμπέτα. Στο εκεί θα να κάνει, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήταν. Στο Σπανό μετά. Σπανός. Ναι. Εντάξει, αυτή η μοιραία, εκεί πέρα θα πας. Ναι, τέλος. Ναι. Αυτούς λοιπόν, ανθρώπους θα κλέψεις. Στο σημαντικό ραδιόφωνο που ήμουν τα προηγούμενα 14 χρόνια, είχα 4 CD. Και παρουσίαζα μια νέα κυκλοφορία. Συναδέλφους σου. Και ακούω την εισαγωγή από το «Τι σου έκανα και πίνεις». Και κοιτάζω να δω ποιο CD μου φύγε. Λέω, δεν το έχω βάλει εγώ, λέω, το «Τι σου έκανα και πίνεις». Και παρουσίαζα νέα κυκλοφορία. Και μετά συνειδητοποιώ, δεν μου φύγε τίποτα. Ήταν ακριβώς αυτό το τραγούδι. Μα ίδιο, μπερδεύτηκα εγώ. Υπάρχουν κάποια μοτίβο στη μουσική που ο Μίμης, καθότι ένας εκπληκτικός τζαζίστας, είχε ευχέρεια να κάνει φοβερά πράγματα και σηματοδότησε όλη την εποχή εκείνη να παίζουν, δηλαδή προσανατόλισε μάλλον και τους άλλους δημιουργούς και παίζανε περίπου έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει γράψει καλά κομμάτια, χάραξε και έναν δρόμο. Και ενορχιστρωτικά έναν δρόμο. Έναν δρόμο να κινούνται πάνω σε διαφορετικές. Όχι αυτές τις καθαρές ελληνικές, ρε παιδί μου, γραμμές, ενορχιστρωτικές mm-hmm. γραμμές, αλλά πήγε και πιο έξω η μουσική η ελληνική. Δηλαδή ενορχιστρωτικά. Ήρθαν και άλλα, ξενόφερα. Αυτή η γλύκα πράγματα. Λοιπόν σου πήγε σένα, αυτή η γλύκα και ναι. βρήκε στον δρόμο σου. Ναι, εσύ όμως ξεκινάς σε μια εποχή, τη δεκαετία του 90, που ήδη η δισκογραφία έχει φύγει από τα χέρια των δημιουργών, από εκεί που ήταν τα βινίλια και ήταν ένα έργο χειροποίητο. Η πρώτη μου δουλειά ήταν, ένα χρόνο, ένας μήνας που σταμάτησε το βινίλιο. Άρα 91 ήτανε. Εκεί πέρα, όχι 91. Ναι. Ήταν 95, 96. Α, όπου υπήρχαν και τα δύο, λες εσύ. Ναι, και τα δύο. Όχι άλλο, ναι, που ναι. δεν υπήρχε με πλέον, είχαν σταματήσει εντελώς να γράφουν σε βινήλιο. Άρα ήταν ένας μήνας πριν. Έχεις ένα βινήλιο, μια δουλειά σου σε βινήλιο, λες. Όχι, δεν έχεις, κατευθείαν σε CD. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έπεσε σε μια εποχή που κάποτε ήταν ο δημιουργός, οι δύο δημιουργοί, μάλλον, συνθέτης-δικουργός, επέλεγαν τη φωνή που θα υπηρετήσει το έργο τους, γινόντουσαν οι κύκλοι τραγουδιών, οι περιβόητες, τους οποίους πατάμε και σήμερα και τους παρουσιάζουμε. Ο δρόμος, οι μέρες του καλοκαιριού, το θάλασσα-πικροθάλασσα, άλλων συνθετών επίσης σπουδαίοι κύκλοι τραγουδίου, γιατί την ίδια εποχή που ήταν ο δρόμος, ας πούμε, του Πλέσα, μια και τον αναφέραμε, υπήρχαν οι θαλασσογραφίες του Λοΐζου, υπήρχε το Μια Κυριακή του Σπανού, οι κύκλοι τραγουδιών που λέμε. Συνθέτης, στιχουργός. Ερμηνευτής ή ερμηνευτές. Δύο και τρεις. Καμιά φορά δοκιμάζαν και έναν τρίτο καινούριο. Καινούριο και τον δοκιμάζαν και γινόταν μετά το μεγάλο όνομα. Τότε και τα εξώφυλλα ακόμα ήταν σπουδαίων ζωγράφων. Βέβαια, δεν την έζησες εσύ αυτή την εποχή. Δεν την έζησα. Αυτό σε επηρεάζει. Πιστεύεις ότι έχεις ένα τεράστιο κενό. Γιατί πια όταν εμφανίζεσαι. Τεράστιο εσύ... κενό. Απλά έχω την αίσθηση ότι πλέον έγινε πολύ μηντιακό μετά το mm-hmm. θέμα. Έφυγε από το art, από την τέχνη πλέον και μετά πέσαν και άλλα πράγματα μέσα. Σε αυτό που λέγεται παραγωγή, δισκογραφία και ό,τι αφορά αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως μέσα από εκεί υπήρχαν και χαρακτηριστικά, δηλαδή βγαίναν τα χαρακτηριστικά των δημιουργών. Εγώ βέβαια είμαι από τους καλλιτέχνες που έκανα πολυσυλλεκτική δουλειά πάντα, γιατί ασχολούμουν ο ίδιος με την παραγωγή και έτσι διάλεγα και έπαιρνα διάφορα και μάλιστα και από πρωτόβγαλτα παιδιά, από νέους καλλιτέχνες δηλαδή, που δεν είχαν δοκιμαστεί στη δισκογραφία. Μέσα από εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτό που έλεγε και ο Μίμης, ότι έπαιρνα το πρώτο σκύρτημα από τον δημιουργό. Δεν ξέρω αν συνέχιζε μετά και αν έκανε κάτι στη δισκογραφία, αλλά εγώ φρόντιζα λοιπόν να πάρω αυτό. Δεν είχα όμως. Ποιο, μέσα από αυτό δεν είχα την, πώς θα το πω ρε παιδί μου, αυτό που υπάρχει σε έναν δημιουργό που είναι σαν ένα μικρό έργο. Mm-hmm. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Δεν υπήρχε στα CD μου αυτό. Υπέροχα τραγούδια έχω τραγουδήσει, δόξα τω Θεώ, και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ τους δημιουργούς όλους. Ήταν πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Έχω κάνει μια πάρα πολύ όμορφη πορεία και το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που γράψαν αυτά τα τραγούδια. Υπέροχη στίχη σε πάρα πολλά μου τραγούδια. Διαχρονικά μέχρι στιγμής στα τραγούδια μου, δόξα τω Θεώ, αλλά δεν είχα αυτό τη μικρή ιστορία που mm-hmm. να είναι όλη μια... Τον κύκλο τραγουδιών. Τον κύκλο τραγουδιών, αυτό, ναι, δεν υπήρχε. Αυτό σου κόστησε, αυτό θέλω να πω. Κάποια στιγμή ακουγόταν στο χώρο, ο Γιάννης θα πάει σε όλους, θα πάρει 200 τραγούδια. Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
Ναι. 200. Και στενοχωρούσες ανθρώπους, γιατί σου δίναν τραγούδια και εγώ το έχω ακούσει από δημιουργούς, άσχετα από το μήμα, από άλλους. Ότι πήγαινες ξέρω εγώ σε ένα μεγάλο συνθέτη και κάποια στιγμή αισθανόταν άβολα το ότι σου έδινε τραγούδια και επέλεξε από αυτά να κρατήσεις το ένα. Όχι, γιατί ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρο από την αρχή. Mm. Εγώ έλεγα το εξής πράγμα. Παιδιά, πριν γράψετε για μένα, θέλετε να μου δώσετε από 1 μέχρι 10 τραγούδια. Όσα αποφασίσει η εταιρεία μου, μαζί εγώ, γιατί εντάξει, εγώ την έκανα μαζί με τον παραγωγό μου, τον εκάστοτε παραγωγό που είχα τότε, αλλά σαφέστατα εγώ επέλεγα τα τραγούδια, γιατί αν ένα τραγούδι δεν μ' άρεσε, δεν το έλεγα. Με τίποτα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τότε λοιπόν πραγματικά ήρθε σε αντιπαράθεση με αρκετούς. Mm-hmm. Αλλά δεν έφυγα, γιατί ήμουν πολύ ξεκαθαρισμένος από την αρχή. Έλεγα, παιδιά, θέλετε να μου δώσετε τραγούδια, αλλά μπορεί να επιλέξω από 1 μέχρι 10. Ή μέχρι, άμα τύχει, πόσες φορές, ας πούμε, είχα έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιους δημιουργούς και μου λέγανε, τώρα θα μας πάρεις 10 τραγούδια, θα γράψουμε εμείς 10 τραγούδια και θα μας βάλεις ένα, μπορεί να μας βάλεις σε κανένα. Ωραία. Και το έλεγα, και αν σου βάλω 6, 7, αν τύχει, επειδή τα τραγούδια είναι καλά, πραγματικά και καλά με ποια έννοια. Με την αισθητική τη δική μου και την κρίση τη δική μου, από τη στιγμή που κάνω ένα δίσκο και είμαι εγώ ο παραγωγός. Και έχεις την ευθύνη εσύ. Εγώ την έχω την ευθύνη, δεν την έχεις εσύ. Mm-hmm. Εσύ καλείσαι αν θες να μπεις σε αυτό ή όχι. Αν πεις Γιάννη, με συγχωρείς, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Σεβαστώ. Εκεί την εποχή, πριν από 6-7 χρόνια, θυμάμαι σου είχα προτείνει κάποια τραγούδια να τα κάνεις επανεκτέλεση. Μου είχες πει χαρακτηριστικά και το θυμάμαι. Μου είχες πει. Θέλω να γεννήσω καινούργια πράγματα. Μου είχες πει ότι είμαι από τους λίγους τραγουδιστές που σήμερα πια. Την εποχή της ταχύτητας, που περνάνε πολύ γρήγορα οι επιτυχίες, αναλώσιμο προϊόν πια το τραγούδι, τελειώνει, έρχεται το επόμενο. Δεν θυμάσαι έτσι, τι τραγουδούσε έτσι. Ο Τάδε πριν από ένα χρόνο, πριν από 6 μήνες. Μου είχες πει, είμαι από τους λίγους που μπορεί και επιβάλλει καινούργια τραγούδια στην αγορά. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό που κάνει και ο διπλανός μου, να κουμπίσει σε επιτυχίες διαχρονικές για να υπάρξει. Θα έρθει ο καιρός, στην πορεία. Μπράβο, εκεί έρχομαι λοιπόν. Ήρθε ο καιρός, τι λοιπόν άλλαξε εκεί ο καιρός. Όχι, όχι. Δοκίμασα, ας πούμε, καταρχήν να πω έναν μεγάλο δημιουργό, τον Ζάκη Ακοβίδη. Εκεί θέλω να φέρω. Μα με προλαβαίνεις. Έναν άλλον, τον Γιώργο Κατσαρό. Ναι. Είπα δύο σπουδαία τραγούδια του σε επανεκτέλεση που ήταν το Έλα και το Έρωτά μου ανεπανάληπτε, που είχαν τεράστιες επιτυχίες. Ήρθε ο καιρός, ήρθε η ορίμανση, αν θες, του καιρού, γενικώς των πραγμάτων. Βγήκαν δύο τραγούδια, πάρα πολύ όμορφα και με πολύ σεβασμό ενορχιστρωμένα από τον Αντώνη τον Γουνάρη, μεγάλος μουσικός και εκπληκτικό παιδί, ο Αντώνης. Λοιπόν, και γίνανε δύο πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες στους χώρους που δούλευα, στα μαγαζιά. Και το Έλα, θα με επιτρέψεις να σου πω, ήταν από τα άγνωστα της Βάνου, το είχε πει το 76, σε εκείνο το βινίλιο με το πράσινο εξώφυλλο. Το λέω γιατί ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι. Πρέπει να πω κάτι, γιατί αυτό το τραγούδι μου το είχε παρουσιάσει, μου είχε προτείνει μάλλον να το τραγουδήσω, Ένας δημοσιογράφος μου είχε πει, Γιάννη, πες αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα πολύ να ξέρω ποιος το πρότεινε, γιατί ήταν το αγαπημένο μου, δεν το ήξερε κανείς. Στο ραδιόφωνο εγώ τρελαινόμουν να το παίζω από βινήλιο. Πράσινο βινήλιο, το Έλα του 76, Τζένι Βάνου, απ' τα άγνωστα της Βάνου. Ναι. Και το λάτρευα αυτό του Ζάκη Ακοβίδη και μου έκανε εντύπωση όταν το επέλεξες. Ναι. Και λέω, κοίταξε τώρα, εγώ τόσο καιρό του λέω, έλα να πεις δύο επανεκτελέσεις και μου λέει όχι. Και μπράβο του που δεν λέει το έλα. Πιστεύω. Ξέρεις ποιος ήταν? Για πες μου, γιατί. Ο Άγγελος ο Πυριόγκος. Ο Άγγελος το είπε το έλα. Ναι, ο Άγγελος. Μου λέει, ρε Γιάννη, λέει, πες εδώ το τραγούδι. Μου είχε δώσει μια λίστα. Και λέω, ρε Άγγελε, λέω, ξέρω εγώ, είναι γυναικείο, λέω, ξέρω κάπως. Μου λέει, εκπληκτικό. Μπράβο του Άγγελου. Ο Άγγελος ο Πυριόγκος να είναι καλά ο άνθρωπος, να τον αγαπάω πάρα μπράβο πολύ. Του. Τώρα θυμήθηκα ποιος μου το είχε πει ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Εγώ λοιπόν, όταν μου πήραν το βινίλιο τότε, το χάσα. Και έλεγα, παιδιά, στους φίλους μου, τους συλλέκτες, βρείτε μου ξανά το βινίλιο αυτό. Γιατί εμείς έχουμε και τη λίστα των βινίλιων. Τα έχεις δει στο σπίτι, χιλιάδες βινίλια. Μου το είχε βρει ο Πέτρος ο Κολέτης και με το έκανε δώρο στα γενέθλιά μου. Λέει, σου βρήκα τη Βάνα, είναι πάντως, το Έλα. Είναι πάντως ένας πολύ αδικημένος, κατά τη δική μου άποψη, δημιουργός, ο Ζάκης Ακοβίδης. Τεράστιος δημιουργός. Ο άνθρωπος πραγματικά έχει ένα πλούτο τραγουδιών. Πλούτο πραγματικά. Και πολύ τιμητικό για μένα που είχε έρθει τότε, θυμάμαι, στην απονομή του δίσκου. Ήταν αυτός πολύ συγκινητικό και πολύ τιμητικό για μένα. Και ο Γιώργος Κατσαρός που βρεθήκατε στην Κέρκυρα. Με τον Γιώργο κάναμε μια εκπληκτική παράσταση. Εκπληκτική στο παράσταση. Φρούριο. Στο Φρούριο μέσα. Άλλος πλούτος από εκεί τραγουδιών. Τι να πω, καταρχήν να πω τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο, σαν χαρακτήρας. Mm. Είναι τόσο ωραίος άνθρωπος ο Γιώργος, τόσο απροβλημάτιστος. Να μην μπούμε, Κερκυραίος, τόσο... έτσι, Ιόνια. Μην μου μπείτε δεν ξέρω, μετά. Αλλά, αλήθεια, αλήθεια το λέω, είναι τόσο, έχει ένα πολύ ωραίο έτσι ψαγμένο χιούμορ.
Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος και πραγματικά τα τραγούδια του μου κολλήσαν πάρα πολύ. Πάρα μου λες και ήταν, τα είχε γράψει για μένα τα τραγούδια. Ήταν στο Φρούριο της Κέρκυρας στο καλοκαίρι, το θυμάμαι. Μα πώς να μην αφού είμαι νοσταλγός αυτών των τραγουδιών. Εγώ δηλαδή με τη δισκογραφία μου, τι έκανα. Νοσταλγικά σκέφτηκα και αυτά προσπάθησα με σημερινό τρόπο να φέρω στο σήμερα. Αυτές τις παλιές θύμησες με παρόμοιες μουσικά χρώματα να τα φέρω στο σήμερα. Αυτό έκανα. Και ήσουν και τυχερός από πλευράς χρονικής. Δηλαδή, θυμάμαι το 95 που λες μέσα τη δεκαετία του 90. Τι είχε συμβεί. Τη δεκαετία του 80 είχαμε ξανά τα ποπάκια που είχαν εξαφανιστεί από το 65. Να σου πω τι είχε συμβεί τότε που το θυμάμαι για σαν πες, τώρα. Και... Τότε υπήρχε το Like a Dance. Όπως, που ήταν Dekadance βέβαια, αλλά λέμε τώρα Laikodance. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το Laikodance? Ήταν ας πούμε μπουζούκια με ένα σύγχρονο από πίσω ρίφ ας πούμε αμερικάνικο, αλλά κακό, όχι καλό, όχι και σωστά φτιαγμένο. Αλλά ήταν η μόδα τότε, λοιπόν, ήταν τα γρήγορα αυτά τα τραγούδια. Και τότε βγαίνω και λέω, θέλω να κάνω μια δουλειά. Παιδί μου, δεν ξέρω. Θέλω, να καθαρίσει ο ήχος. Ναι, ακριβώς. Με φυσικά όργανα, νοσταλγικά, με χασάπικα, με ζεμπέκικα. Και θυμάμαι όταν πήγα τη δουλειά στους μουσικούς μου, τότε δούλευα στο Ποσειδόνιο και τους παρουσιάζω τα τραγούδια και είχα μέσα 6 χασάπικα. 6-7 χασάπικα. Και γυρίζουν οι μουσικοί και λένε, παιδιά, φέτος θα πεινάσουμε όλοι. Και πηγαίνω στο μαέστρο μου, τον Νίκο τον Τζίμα, και του λέω, ρε Νικόλα, πες μου μια γνώμη. Είναι καλή η δουλειά αυτή. Και τη βάζω και την ακούει. Και γυρίζει συγκινημένος ο Νίκος, γιατί είναι και αυτός λάτρης ροκάς, αλλά λάτρης και του καλού ελληνικού τραγουδιού. Και λέει, Γιάννη, μην ακούς κανέναν. Αυτό που άκουσα είναι συγκλονιστικό. Αυτό που άκουσα, μου λέει, δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Ποια τραγούδια ήταν αυτά που του πρότεινε? Ήταν τα κορίτσια μου, τη Σταυροκουβαλάω, άφησα να τα ακούσει στην πόρτα σου. Ήταν αυτή η δουλειά που ήταν σαν να μου την είχε γράψει ένας δημιουργός. Μάλιστα. Ήταν ένα έργο ολοκληρωμένο. Πάμε λοιπόν δισκογραφικά. Εκείνη την εποχή, το 95, επειδή πια έχει ξεφουσκώσει το «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες», αυτό το στυλ που θα λέμε σε από το ραδιόφωνο τι παίζαμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, κάποια στιγμή το 90-91 ξαναβγαίνουν κάποια χασάπικα, ζεϊμπέκικα με την Κατερίνα Κούκα, τότε κάνει τον πρώτο της δίσκο με Σπανό και Νικολόπουλο. Μετά ξαναγυρίζει σε pop. Έτσι. Και καθαρίζει ο ήχος. Γι' αυτό σου λέει, ήσουν τυχερός γιατί υπήρχε αυτό το κενό. Ναι, αλήθεια ήταν. Υπήρχε αυτό το κενό. Υπάρχουν εποχές... Και βγήκε μάλιστα με το καλύτερο παιδί. Ήταν τότε το χασάπικο που το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γεωργίου, ένας πάρα πολύ νέος, πολύ καλός συνθέτης, και η Ναταλή. Αυτό λέω ότι είναι και μια συγκυρία, διότι εσύ τώρα ξαφνικά, όχι ξαφνικά, είχες ξεκινήσει άλλη πορεία, έτσι, καμία σχέση με τραγούδι, όλοι ξέρουμε, σχέση με... Παράλληλα τραγουδούσα πάντα. Απλά, αλλά ως χομπίστας. Δεν είχα την εμπιστοσύνη ότι θα κάνω κάτι, δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι θα κάνω καριέρα στο τραγούδι, απλά μ' άρεσε να τραγουδάω, από μικρό παιδί τραγουδάω. Και έτσι έκανα και άλλες δουλειές. Ήμουν κομμωτής, είχα το δικό μου κομμωτήριο. Παράλληλα, βέβαια, όμως δούλευα και βράδυ. Η αγάπη μεγάλη ήταν το κομμωτήριο. Μέχρι πότε το είχες? Το είχα μέχρι το 2000. Α, πρόσφατα, δηλαδή μέχρι το κρατάω. Μέχρι το 1900, μια δεκαετία πίσω. 1995-96, κάπου εκεί πέρα. Πάντως, να σου πω, σαν μάρκετινγκ θα ήταν πολύ καλή άποψη να έχεις και ένα κομμωτήριο σήμερα. Να ιουρές. Συγγνώμη, ναι. Άρα όταν κάνεις το 95-96, όταν καθιερώνεσαι δισκογραφικά. Μόλις βγήκε το πρώτο μου τραγούδι, το Ένας Θεός. Θυμάμαι τότε και τα άκουσα πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Τότε θυμάμαι κούρευα έναν άνθρωπο και λέω, παρατάω το ψαλίδι και λέω, αυτό είναι το τελευταίο μου κούρεμα που κάνω. Εξαιρετικό. Το έχουμε το Ένας Θεός σαν αισθηκόνιαλι. Το έχουμε. Το Ένας Θεός, και μάλιστα όταν ξεκινάει και μια πορεία με ένα τέτοιο τραγούδι, κάθε άλλο παρά πολύ όμορφη πορεία θα έχει, όπως και είχα. Περασμένη μας ζωή ήσουν λουλούδι
κι ήμουν βροχή. Δεν κάναμε ρωτά, δεν φιληθήκαμε, στο χώμα γίναμε και ενωθήκαμε. Στη περασμένη μας ζωή ψάχναμε ανθρώπινο κορμί, να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και έρωτας, ένας Θεός. Ένας, ένας, ένας Θεός. Στην περασμένη μας ζωή ήταν η αγάπη μας σαν την αυγή. Ένας παράδεισος με χίλια χρώματα και όλα τα όνειρα ουράνια σώματα. Στην περασμένη μας ζωή ψάχναμε ανθρώπινο κορμί, να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς, ένας Θεός. Αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και έρωτας, ένας Θεός. Ένας, ένας, ένας. Πιτσιρικάκι, με σκουλαρικάκι ο Γιάννης ο Πλούταρχος που είναι εδώ στο στούντιο της Ζούγκλα σήμερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Εγώ περνάω πολύ ωραία, πολύ χαλαρά, δεν ξέρω. Εδώ φοράς σκουλαρικάκι. Αν έρθει ο Γιωργάκης σου και τον δεις με σκουλαρικάκι, τι θα κάνεις έτσι να σε δω σαν μπαμπά τώρα? Τίποτα, άμα θελήσει να κάνει, ήδη μου έχει κάνει την πρόταση. Α. Και μου λέει, μπαμπά, λέει, μ' αρέσει να βάλω ένα σκουλαρίκι. Του λέω, Γιώργο μου, του λέω, θες πριν το κάνεις αυτό, επειδή είχα βάλει εγώ κάποτε σκουλαρί και μάλιστα όταν με έβλεπε ο πατέρας μου, μου λέει, τι το ήθελες ρε γε μου αυτό. Εντάξει, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τώρα φοράνε όλοι οι νέοι σκουλαρίκι. Λοιπόν, του λέω, πριν το δοκιμάσεις, πάρε ένα που κολλάει ρε παιδί μου, μην τρυπήσεις, δηλαδή μην τρυπάς το σώμα σου. Δοκίμασε το και αν σου αρέσει, πήγαινε βάλει ένα σκουλαρίκι. Τι αυτό είναι, αυτό θα κρίνει τώρα. Σε άκουσε? Ναι, και κέρδισες χρόνο από αυτού? Δεν ήταν να κερδίσω χρόνο. Ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να το ξανασκεφτεί ο ίδιος. Όχι χρόνο, καθόλου. Ίσα-ίσα, ό,τι θέλει να κάνει. Δεν έχει κάνει τίποτα, αυτό λέω. Όχι, άρα κέρδισες χρόνο. Ναι. Στο ίδιο φτάνουμε. Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μου αρέσει να πειράζω το σώμα μου. Ας πούμε, δεν μου αρέσει ούτε να το τρυπάω, ούτε να κάνω. Παρεμβάσει τατουάζ και αυτά. Δεν είμαι πολύ εκεί. Ναι. Άλλοι είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί... Μ' αρέσει όμως να τα βλέπω όμως, έτσι. Αλλά εγώ σε μένα δεν θα ήθελα. Αλλά πέντε παιδιά έχεις, είσαι έτοιμος για όλα. Βέβαια. Προετοιμασμένος, όσο μπορώ να είμαι προετοιμασμένος. Γιατί ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος, ας λέμε ό,τι λέμε. Μεγάλη μπουκιά να φας, έτσι, μεγάλο δηλαδή, λόγο να μην πεις. Το μόνο που προσπαθώ εγώ και η γυναίκα μου είναι να είμαστε φίλοι με τα παιδιά, χωρίς το ξαναλέω πάλι να χάσουμε την ιδιότητα του γονιού, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η γραμμή. Να είμαστε κοντά, να τα ακούμε, να τα φουγκραζόμαστε και δίπλα τους. Αυτό. Ό,τι κάνει δική μου γονείς
σε μένα. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν δίπλα μου. Τέλος. Σε κάθε απόφαση που πήρα, είτε σωστή είτε λάθος. Ποιοτική σχέση, λοιπόν. Δεν ήταν μόνο ουσιαστική. Ποιοτική και ουσιαστική. Ουσιαστική αυτό. Θέση, όχι ποιοτική. Ουσιαστική. Γιατί σήμερα χάνουμε πολλές φορές το παιχνίδι με τα παιδιά. Ακριβώς με αυτή την έλλειψη χρόνου ή νομίζουμε ότι με την αντιπαροχή, όπως λες και εσύ, με ένα παιχνίδι, με ένα αυτό, ότι πατσίσαμε. Ναι, ενώ ακριβώς το παιδί όχι, θέλει δεν είναι έτσι. Άλλα πράγματα. Πρέπει, είναι κουβέντα μεγάλη. Mm-hmm. Είναι φοβερό πράγμα που μια μέρα με τα μεγάλα μου παιδιά, με τα δύο μεγάλα παιδιά, τους λέω πάμε να δούμε ένα σινεμά. Και γυρίζει ο Γιώργος και μου λέει, ρε μπαμπά, άσε σινεμά, πάμε κάπου να μιλήσουμε. Είδες. Τι ωραίο πράγμα. Του λέω, ρε μεγάλο, του λέω, μπράβο. Πάμε κάπου να μιλήσουμε. Μα το δυσκολότερο. Και πήγαμε σε μια καφετέρια, πήγαμε έναν καφέ. Και ήμασταν έτσι τέσσερις μας. Εγώ με τη Μαρία, τη γυναίκα μου και τα δύο μεγάλα παιδιά. Και μιλάγαμε και είπαμε διάφορα. Δεν είπαμε κάτι ουσιαστικό. Αυτή η επικοινωνία όμως ήταν πάρα πολύ σημαντική. Όταν είστε μαζί και μιλάτε έξω, χαίρονται το ότι έρχεται ο κόσμος και λέει ό,τι λέει σε εσένα. Το χαίρονται. Βέβαια το χαίρονται. Γιατί ξέρω παιδιά που του ενοχλεί. Στην αρχή και αυτά τα ενοχλούσε. Ειδικά όταν ήταν λίγο πιο μικρά, γιατί ξαφνικά υπήρχε μια έντονη προσέγγιση mm-hmm. πάνω μου με ανθρώπους, με θαυμαστές που αυτά δεν ξέραν να το διαχειριστούν και υπήρχε και ένας φόβος. Λέει τώρα τι κάνω στον πατέρα μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ήρθα να μου τον πάρουν. Ναι, ξέρεις, τον χάνω από αυτή την αγάπη. Ναι. Από τα μικρότερα το έχεις αυτό? Όχι, γιατί τα μικρότερα παίρνουν και από τα μεγαλύτερα παιδιά mm-hmm. και όλο αυτό το πράγμα εξισορροπείται λίγο. Τυχερός. Ναι, βέβαια. Γιατί η άλλη πλευρά είναι δύσκολη. Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ που την έχω βιώσει την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι ότι. Μα τι γίνεται, εγώ δεν έχω πατέρα. Ο πατέρας μου είναι για όλους άλλους. Ναι. Γιατί θα βγω και θα τον βγάλουν φωτογραφία. Αυτό και συνέβη θα μόνο με τα πρώτα μου παιδιά. Mm. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο δεν είναι έτσι. Τρίτο, δεν είναι πέμπτο. Σταματάμε στο πέμπτο ή θα ακούσω και τίποτα. Βάλαμε τηλεόραση τελείως. Πάντως, πραγματικά, εμένα με συγκίνησες που τα δύο από τα πέντε παιδιά ήμουν η πρώτη που συμπτωματικά το μάθαινα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήσουν στο σπίτι. Γι' αυτό λέω: μήπως ετοιμάζεις τίποτα, επειδή τώρα με το παλάς έχουμε έτσι πολλά. Να μάθω και το έκτο. Όχι, θα το κρατήσω πάντως. Ούτε τα παιδιά εδώ στη ζούγκλα δεν το μάθουν. Κάθε φορά και λέω: όταν κάθομαι και γυρίζω πίσω και βλέπω ότι έχω 3 χρονών παιδάκι, λέω: αμάν. Και εγώ νόμιζα ότι ξεμπερδεύω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Το γνωρίζεις, μάνα είσαι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, μεγαλώνουν και πρέπει τα παιδιά να, πώς το λένε, να είσαι κοντά και στο μυαλό και στις δραστηριότητές τους, mm-hmm. να μπορείς να τα απεξέλθεις. Ναι, και πέντε είναι μια χαρά πια. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή έχουμε μοιραστεί τις μισές δουλειές η Μαρία, τις άλλες μισές εγώ, στις δραστηριότητες των παιδιών. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Έτσι, να ναι. πάμε στο, εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει, ας πούμε, τα παιδιά. Και κάνεις τελικά και το ταξιτζί και το κιόλας. Θέλω να βάλουμε το τραγούδι για το οποίο μιλήσαμε τόσο πολύ, τόσο όμορφα, για το «Έλα» του Ζακ Ιακωβίδη και του «Πυθαγόρα η στίχη». Να το βάλουμε όπως το τραγούδισες εσύ, ναι, τότε που είπα «Κοίταξε να δεις το αγαπημένο μου τραγούδι», λέει. Και γυρισμένο στην αγαπημένη μου Κρήτη. Και αφιερώνω στην Κρήτη αυτό το κομμάτι. Μέσα στο όνειρό μου χτυπήμα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμηση πικρή. Έλα, έστω σαν ζάλι στο πιωτό μου, φοβάμαι για τον εαυτό μου. Όσοι αγαπούν νιώθουν μικροί. Έλα, μια τελευταία χάρη κάνε, ήμουν δικό σου όσο να'ναι, δεν ήμουν ένας αριθμός. Έλα,
που είμαι μόνος. Έγινε θάλασσα ο πόνος. Η απουσία σου θα πεις κρεμός. Έλα, έστω και μέσα στον ήρω μου, χτύπημα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμιση πικρή. Ο πόνος κι η απουσία σου βαπνείς γκρεμός. Έλα, έστω και μέσα στον ήρω μου, χτύπημα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμιση πικρή. Ο πόνος κι η απουσία σου βαπνείς γκρεμός. Έλα, έστω και μέσα στον ήρω μου, χτύπημα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμιση πικρή. Αγαπημένο μου τραγούδι, Γιάννη, αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, λέω, έχω μια έκτη αίσθηση με τον Γιάννη. Όταν σε άκουσα να το λες, επανεκτέλεσε το αγαπημένο μου της Βάνου. Ναι. Και εμένα και η αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Δεν μου λες παντόφλα έφαγες από τη Μαρία εδώ με αυτή την πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ. Για πες τα μας τώρα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο κορίτσι και έπαιξε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ήταν όλο το βίντεο κλιπ, ο σκηνοθέτης, δεν συγκράτησα το όνομά του. Εκπληκτικά παιδιά, πολύ καλή δουλειά πραγματικά. Στα Χανιά στην Κρήτη, να πούμε ότι γυρίστηκε. Σε ένα μέρος στην Κρήτη, των Χανίων. Ήταν τόσο ωραία δουλειά αυτή, τόσο... Μου έχει μείνει έτσι, δεν ξέρω, γι' αυτό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς, επειδή το διαδίκτυο έχει τη δική του δύναμη, αμέσως τα παιδιά θα εμφανιστούν και θα μας πούν οι μοτάδε και ο τάδε. Αυτό είναι η δύναμη. Εγώ θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επιτοπίο. Θα το συγχωρέσετε με, δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα δώσουν το παρόν. Καλαϊτζής, μπράβο, καλαϊτζής. Καλαϊτζής. Για πες μου, εδώ σε είδαμε πραγματικά σε ρόλο πρωταγωνιστή. Ναι. Για πες. Όταν. Κάτι θες να πεις. Ναι, θα σου πω τώρα ότι τα βίντεο κλιπ τα σταμάτησα καταρχήν για αυτό που είπες για την παντόφλα, αλλά όχι όπως από την γιατί γυναίκα μου. Σταμάτησε τα βίντεο κλιπ για την παντόφλα, σε παρακαλώ. Εδώ βγάζω ήδη, σε παρακαλώ. Είναι από την κόρη μου την Κατερίνα. Όπα. Λοιπόν, όταν είχα κάνει το. Σαν να είσαι εδώ, ναι. Το βίντεο κλιπ,
υπήρχαν κάποιες σκηνές που δεν έκανα φυσικά κάτι, απλά ήμουνα πιο κοντά με το μοντέλο που παίζαμε το βίντεο κλιπ. Εκεί λοιπόν η Κατερινούλα ήταν 6 χρονών, ήταν 7, ξαφνικά βλέπει και γυρίζει και λέει «Αυτή δεν είναι η μάνα μου εμένα». Και ποια είναι αυτή? Και μου βάζει ένα χέρι, θυμάμαι τότε η Κατερίνα, και ένα παράπονο, ένα κλάμα. Και από τότε είπα... Δεν έκανες άλλο βίντεο κλιπ. Λέω, θα κάνω βίντεο κλιπ, απλά δεν θα κάνω, άμα θα κάνω θα είμαι ο αφηγητής και δεν θα είμαι... Είδες το παιδί, η κόρη όμως. Ναι, τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έτσι έγινε και από τότε λοιπόν σταμάτησα και να παίζω εγώ, ας πούμε. Αν υπήρχε παρτενέρ, θα ήμουν ο αφηγητής και θα υπήρχαν δύο παιδιά ηθοποιοί που θα παίζανε το βίντεο κλιπ. Πατέρας, το είδατε. Πατέρας ακούει την 6χρονη κόρη του, την Κατερίνα. Ναι, λέει, τι γίνεται εδώ, δεν είναι η μαμά μου, η πρωταγωνίστρια. Μαζεύτηκε ο μπαμπάς Γιάννης Πλούταρχος. Και είναι αφηγητής από εκεί και πέρα στα βίντεο κλιπ. Mm. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αυτό ήταν τότε. Λοιπόν, μετά όμως, όταν έγινε αυτό το βίντεο κλιπ, πραγματικά είδες, φρόντισα, υπήρχαν οι αποστάσεις σωστές. Έτσι. Οπότε παντόφλα ούτε από μαμά ούτε από κόρη. Εντάξει, τελείωσε. Γιάννη, τώρα με εντυπωσίασες με αυτό που είπες. Πες μου κάτι. Είδα όμως να έχεις μια έφεση στα κινηματογραφικά πλάνα, έτσι. Μου είχαν προτείνει να κάνω και μια ταινία κάποια στιγμή. Και μάλιστα να παίζω το ρόλο μου, δηλαδή... Τη ζωή σου, τραγουδιστής, τη πώς ζωή ανέβηκες, μου, πώς ξεκίνησα, ναι. Πώς θα κάνω. Αλλά θεωρώ πως, εντάξει, δεν έχω αυτό το χάρισμα. Μπορεί να το έχω σαν εικόνα, δεν το έχω όμως σαν αποστήθηση στον... Μήπως δεν ήρθε η ώρα του κι αυτού. Μπα, δεν νομίζω. Δεν κάνω. Μήπως κάποια στιγμή... Δεν κάνω. Καλή να τραγουδάω. Εάν σου πρότεινα στη ζωή του Πλέσα... Να παίξει το ρόλο του Πουλόπουλου, θα τον έπαιζε. Σε musical. Μη με ανατριχιάζει, σε παρακαλώ. Δηλαδή, βγάζω άλλη είδηση τώρα. Βγάζω άλλη είδηση. Μην μου το κάνει αυτό. Θα το έκανε, γιατί εγώ την έχω τη σκαλέτα. Εντάξει, αυτό είναι σπουδαίο. Θα το έκανε. Θα το έκανα μόνο αν το ήθελε ο ίδιο ο Γιάννης Πουλόπουλος. Λοιπόν, αυτό θα σου το πει, θα έρθει στις παραστάσεις στο Παλάσιο. Αν είμαι άξιος πραγματικά να μου πει Γιάννη, ναι, είσαι ή δεν είσαι, μόνο αν το έκανε αυτό, θα το έκανα μόνο για αυτό το πράγμα. Εξαιρετική η κατάθεση, νομίζω, και αυτό. Βγάλαμε τρεις ειδήσεις από εδώ, έτσι. Θέλω να ακούσουμε ένα κλιπάκι ακόμα, γιατί δεν είπαμε στον κόσμο ότι έχουμε μουσική εκπομπή και τελικά μιλάμε, αλλά μιλάμε, νομίζω, έτσι, ναι, τόσο πολύ χαλαρά, ωραία, οπότε πολύ χαλαρά, μας συγχωρείτε γι' αυτό. Ας ήταν αχαράξη, Θεέ μου. Αν είσαι δρόμος στο κρεμό που οδηγεί, να μη σε γνωρίζα ποτέ μου. Μ' αν είσαι αγάπη που περίμενα να'ρθεί, γύρε στο πλάι μου και γίνε η ζωή μου. Τόσες περάσανε μα κάτι γιατί καμιά δεν μπόρεσε να αγγίξει τη ψυχή μου. Ψυχρός, πίσω απ' τα σύννεφα να μείνεις. Αν είσαι έρωτα
γίνεται καημός. Φύγε πληγή μου πριν να γίνεις μάνης η αγάπη που περίμενα να έρθει. Γύρε στο πλάι μου και γίνε η ζωή μου. Τόσες περάσανε μα χάθηκαν γιατί καμιά δεν μπόρεσε να αγγίξει τη ψυχή μου. Μάνης η αγάπη που περίμενα να έρθει. Γύρε στο πλάι μου και γίνε η ζωή μου. Τόσες περάσανε μα χάθηκαν γιατί καμιά δεν μπόρεσε να αγγίξει τη ψυχή μου. Καλά. Πού είσαι, καλέ μα ξέχαστε φίλε Γιάννη Δαλιανίδη. Μας λείπεις πολύ. Θαλασσιές Χάνδρες, το είδατε αυτό. Εντελώς. Φέδων Γεωργίτσης εδώ το παλικάρι. Εκεί η ζωή Τσαϊλάσκαρη ήταν αυτά, αλλά παρενέβη η Μέρη Χρονοπούλου. Έτσι. Του αγοριού απέναντι πείτε του πως πεθαίνω ήταν και όλα αυτά, αυτή, γιατί αυτή. Και μια κυρία στα μπουζούκια και ήταν λίγο... Αυτό είχε βραβευτεί και όλο το κλιπ αυτό. Ήτανε, το είχαν κάνει ενόραση σε εκπληκτικά παιδιά, με φιλμ τότε. Mm-hmm. Πολύ ωραίες παραγωγές, πολύ ωραία βίντεο κλιπ που είχαν κάνει τα παιδιά αυτά. Και πραγματικά ήταν κάτι το ξεχωριστό. Εγώ σαν να είδα μέχρι ντεκόρ του Ζέρβα. Από τη Φίνος Φίλου. Πραγματικά το κλασικό, το δικτυωτό, το κλασικό που το βλέπεις όλες τις ταινίες. Είναι εκπληκτικό. Αλλά αυτό δείχνει ότι είχες μέσα σου αυτό το πράγμα. Σου δηλαδή είπα, δεν τυχαίο ότι. Όλη αυτή η νοσταλγία. Ότι πήρες αυτό το δρόμο. Όχι, όχι, ήταν νοσταλγικά. Λειτουργήσαν. Εγώ με αυτά είχα μεγαλώσει, με αυτά τα ακούσματα. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω κάτι διαφορετικό. Και αυτά επειδή ίσως τα υποστήριξες και με αλήθεια και τα πέρασες με αλήθεια στον κόσμο και αυτό ίσως και πέτυχες. Και αυτό το πράγμα έγινε πραγματικότητα. Το ένιωθες. Το πέρασες και... Το δέχτηκε και ο κόσμος με τεράστια αγάπη και γι' αυτό και βέβαια γινόταν και ο χαμός εκεί που εμφανιζόταν. Γι' αυτό πιστεύω ότι και στο Παλάς τώρα που θα τραγουδήσεις αυτά τα τραγούδια, νομίζω ότι δεν θα φτάνουν οι 10 μέρες. Θα ξυπνήσουν θύμισες πολύ ωραίες. Επόμενο βήμα τώρα, μετά από αυτό το πλατήσκαλο, το τεράστιο πλατήσκαλο, τι κάνεις, το επόμενο είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο όταν είσαι σε ένα πλατήσκαλο, γιατί δεν ξέρεις αν θα ανέβεις, ναι. Θα κατέβεις, θα μείνεις. Έχω την αίσθηση ότι δεν ανεβαίνω ούτε πλατήσκαλα ούτε σκάλες. Θεωρώ πως κάνω μια διαδρομή που μέσα από εκεί μαθαίνω πράγματα, δοκιμάζω πράγματα, μέχρι εκεί που η διαδρομή μου θα τελειώσει. Θα σταματήσει, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, με μεγάλη εκτίμηση και με μεγάλη αγάπη και ακολουθείς... Είσαι αρκετά νέος και εκτιμάς ότι θα πει η στιγμή δηλαδή θα μπορέσεις να αποχαιρετήσεις, γιατί νομίζω ότι όταν πλησιάζεις αυτή τη στιγμή λίγοι το έχουν καταφέρει να το κάνουν. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Εύχομαι να είμαι από αυτές τις ξεχωριστές περιπτώσεις που θα βρω τον τρόπο, τη δύναμη αν θες και την προνοητικότητα να σταματήσω τον καιρό που πρέπει. Ακόμα λοιπόν θέλω να δοκιμάσω πράγματα, δοκιμάζω πράγματα, άλλοτε πετυχημένα, άλλοτε λιγότερο πετυχημένα, άλλοτε πολύ επιτυχημένα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα όνειρα αξίζει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα, δεν κοστίζουν, είναι τσάμπα τα όνειρα. Mm-hmm. Αλλά και απαραίτητο το εφόδιο, για να μπορείς να συνεχίσεις. Απαραίτητο λοιπόν, για να... ο άνθρωπος δεν σταματάει ποτέ να ονειρεύεται. Έτσι λοιπόν δεν το βλέπω ούτε σαν πλατήσκαλο, σαν τίποτα. Βλέπω ότι πάω να κάνω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και έχει ο Θεός. Βλέπουμε mm-hmm. μετά τι θα γίνει. Να είμαστε καλά. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε αυτή τη στιγμή, με τον καλύτερο τρόπο, να δώσουμε στον κόσμο αυτό που πρέπει και αυτό που περιμένει ο κόσμος. Αυτό είναι σημασία. Πες μου δύο αγαπημένα σου τραγούδια του πλαίσια. Πολλά είναι. Τα δύο πιο αγαπημένα σου. Έτσι να σε βάλω στα κακά στενά. Δύο. Ναι. Ποια δύο να πω. Ποιο θα μου τραγουδούσες έτσι τώρα, καπέλα, λοιπόν, έτσι να δω. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μία λατρεία με τα τραγούδια του Μίμη που εντός εισαγωγικών ή αν θες. Αντικειμένα θα τα έλεγα, πέρα από αυτές τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες, είναι το «Χαλάζει έφερε ψυχάλη». Αχ, πεθαίνω. Θα μου πεις λίγο. Ναι, να το πούμε. Είναι και δύσκολα τραγούδια. Χημικά τραγούδια είναι.
Χαλάζει έφερε η ψυχάλα κι ούτε που το είχαμε σκεφτεί γίναν οι δρόμοι μας διχάλα μείναν οι ομοί μας σκύφτη. Πολλά ευχαριστώ. Κάτι εισαγωγές μέσα, κάτι πολλά λόγια. Ευχαριστώ. Συγκλονιστικά τραγούδια. Και ένα δεύτερο. Δεύτερο, Σαν τα αστέρια κατεβήκαν τα φίλια μες στην καρδιά. Αχ, και να βρίσκα τα λόγια που τα λέγαμε παιδιά. Εξαιρετικό. Το δεύτερο λοιπόν, Δημήτρης Χριστοδούλου, το έχασε έβρισκα τα λόγια από το ρεπερτόριο Καλογιάννη. Συγκλονιστικά. Και το πρώτο λόγια. Από τα άγνωστα του Πουλόπουλου. Ναι, ναι. Πλέσσας Παπαδόπουλος από τα flip sides που λέγαμε από την πίσω όψη του. Εγώ αυτό το κομμάτι το έχω ανακαλύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πριν τον Πλέσσα, σε διαβεβαιώ. Α, θα σου το πω αυτό. Πριν τον Πλέσσα, διότι όταν το έπαιξα στο ραδιόφωνο, μου λέει τι ήταν αυτό. Άκουγα μετά τις εκπομπές μου σε κασέτα στο αυτοκίνητο και του τις έβαζα για να με διορθώνει. Μου λέει την ορθοφωνία, ξέρεις, αν κάτι. Παλιός ραδιοφωνητής ο Μίμης. Και μου λέει αυτό τι ωραίο τραγούδι. Δεν το θυμότανε ότι είναι δικό του. Είναι από αυτά τα πολλά που δεν θυμόταν ότι είναι δικό του. Εγώ το είχα ανακαλύψει και είχα συγκλονιστεί γιατί έχει μια εισαγωγή αδιανόητη. Μπαίνει λέει το κομμάτι και σε ταξιδεύει αμέσως με το πρώτο παίξιμο του μπουζουκιού που γίνεται και της μπάντας όλης. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια πραγματικά και το είχα κάνει και επιτυχία και στους χώρους που εμφανιζόμουν. Εξαιρετικό. Λοιπόν, έχετε πάρα πολλά να δείτε στο Παλάς γιατί έχουμε διαλέξει κατά 60% νομίζω και 50-50. Εντάξει, είναι οι μεγάλες επιτυχίες, αλλά και ένα 50% τέτοιο τραγουδιών. Έχω την αίσθηση ναι, ότι υπάρχει μια ισορροπία. Μια ισορροπία, ναι. Μια ισορροπία και τραγούδια δηλαδή, που είναι πρόταση. Έχω την αίσθηση ότι θα ανακαλύπτει πράγματα μέσα και θα λέει αυτό και αυτό. Μα μην πας μακριά. Το ότι σου έκανα και πίνεις, που επίσης ήταν από τα αντικειμένα. Όταν το είπε η Μελίνα Γιασλανίδου πριν από 10 χρόνια. Εκπληκτική συνάδελφο. Καλό παιδί, φωνή, εξαιρετικό παιδί. Φωνή, πραγματικά. Πολύ ωραία. Και όταν το είπε. Εμείς ξέραμε ότι. Το ξέραμε το τραγούδι. Οι πολλοί δεν το ήξεραν. Το ανακάλυψαν. Ναι. Λοιπόν, έχεις και τέτοια πολλά για πάρα να αρχίσω πολλά. Να αποκαλύπτω που είναι έτοιμα να σκάσουν, που λέμε εμείς στη γλώσσα την δισκογραφική. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα πιστωθείς ως επιτυχίες αυτά. Γιατί Το θέμα είναι να τα τραγουδήσεις σωστά και να. Να περάσουν στις επόμενες γενιές. Ακριβώς, να τα μεταφέρω σωστά στον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό είναι ο στόχος μου. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος και ο κόσμος θα κρίνει ποια θα κρατήσει και ποια θα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Ο χρόνος είναι και ο κόσμος, ο ανώνυμος αυτός κριτής, είναι ακριβώς. Ο πιο δυνατός κριτής. Δεν πάω να πω εγώ, ο άλλος μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, να το καταργήσω, να μην το καταργήσω, να το παίξω 50 φορές στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος είναι εκείνος που θα το ανεβάσει, θα το κατεβάσει από το βάθρο. Έτσι. Και άδολος κριτής. Ό,τι και να του πεις, αν δεν μιλάει στην ψυχούλα του, δεν. Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω σε έχει δικαιώσει ο κόσμος, όπως έχει δικαιώσει και το ρεπερτόριο του Πλέσσα 50-60 χρόνια. Μόνο με έχει δικαιώσει, δηλαδή δεν με έχει απλά αγαπήσει και δικαιώσει ο κόσμος. Με έχει στηρίξει και στα καλά και στα άσχημα. Ένα τραγούδι τώρα εδώ. Για πρώτη φορά μαζί, Γιάννης Πλούταρχος, Μίμης Πλέσσας. Αξέχαστα τραγούδια από μια γνήσια λαϊκή ερωτική φωνή. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσσα από 15 Ιανουαρίου στο Παλάς. Μόνο για 10 παραστάσεις. Βαθιά. Μου πες πως θέλεις να ζήσεις. Αν έφυλες για να με δύσεις. Έχεις μια ψυχή που όλα τα μπορεί. Τρέξε λοιπόν να προλάβεις. Κάποτε θα καταλάβεις. Ίδια σ' αγαπούν φίλοι και εχθροί. Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Δεν σε ενδιαφέρει, δε θα σε φέρει. Δε με παίρνει πια να πω, είσαι το άλλο μου μισό. Γιατί δεν είσαι μακριά μου ζήσε. Ρίξε στα λασπό νερά,
τα δικά μου όνειρα, πράγματα κοινά, νύχτες πρωινά. Ρίξε με το δέχομαι, κατά βάθος εύχομαι, άμα θα σε δω, να μη σε λυπηθώ. Να ζήσεις, με φώτισες για να με σβήσεις. Είναι φανερό ή δεν προτιμάς. Όσα σου έχω χαρίσει, άσυλο μου έχουν ζητήσει. Ξέρουν πως εσύ δεν τα εκτιμάς. Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν θα σε φέρει. Δεν με παίρνει πια να πω, είσαι τ' άλλο μου μισό. Γιατί δεν είσαι, μακριά μου ζήσαι. Ρίξε στα λασπόνερα, τα δικά μου όνειρα, πράγματα κοινά, νύχτες πρωινά. Με το δέχομαι, κατά βάθος εύχομαι, άμα θα σε δω, να μη σε λυπηθώ. Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν θα σε φέρει. Δεν με παίρνει πια να πω, είσαι τ' άλλο μου μισό. Γιατί δεν είσαι, μακριά μου ζήσαι. Ρίξε στα λασπόνερα, τα δικά μου όνειρα, πράγματα κοινά, νύχτες πρωινά. Ρίξε με το δέχομαι, κατά βάθος εύχομαι, άμα θα σε δω, μη σε λυπηθώ. Θέλει πλανήσεις ξενύχτια, φώτα, μαγνήτες και δίχτυα. Τι θα σου συμβεί, ξέρω μα σιωπώ. Ένα φωτάκι στη μνήμη, ό,τι από μένα θα μείνει. Και καλού κακού, ας το ανοιχτώ. Τα ωραία λέγονται την ώρα που παίζετε τα βίντεο κλιπ, βέβαια. Εδώ παντόφλα έπεσε. Όχι, εδώ δεν. Ούτε από γυναίκα, ούτε. Αφηγητή ήμουν. Α, είναι μετά την ατάκα τη Κατερινούλα, ότι μπαμπά δεν. Αυτό είναι τελευταίο τραγούδι, την τελευταία μου επιτυχία. Εντάξει. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Σαμπάνη μαζί με την Ελένη Γιανατσουλιά. Οπότε κρατάμε και τι αποστάσει. Έτσι, έτσι. Μια χαρά. Η πιο συγκινητική κουβέντα που σου έχει πει θαυμαστή σου. Πότε ανατρίχιασες έτσι να σε πιάσει να σου πει κάτι, η πιο ωραία κουβέντα? Η πιο ωραία κουβέντα είναι όταν με πλησιάζει μια γυναίκα με έντονο βηματισμό και ερχόταν ίσα προς τα πάνω μου, ας πούμε, και με ένα πάρα πολύ σοβαρό βλέμμα την ώρα που τραγουδούσα και με πιάνει από τους ώμους, γυρίζει, με κουνάει έτσι και μου λέει: πρόσεξε, μηδενίσαι αυτό που πιστεύουμε. Σου το λέω και ανατριχιάζω. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να ανατριχιάσει, να μου πεις την κουβέντα που σε συνετάρα. Και αυτό ποτέ έγινε. Ήταν τόσο σημαντικό, πάει τώρα κανένα 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Ελπίζω να έχει την ίδια άποψη. Να λέει... Και εγώ το εύχομαι. Να μην σε απομυθοποίησε. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό, γιατί, ξέρεις κάτι, ο κόσμος μπορεί, ο καθένας μπορεί να μου αμφισβητήσει τα πάντα. Ό,τι αφορά το χαρακτήρα μου, ό,τι αφορά την καριέρα μου, τα τραγούδια, την ερμηνεία μου. Αυτό που δεν μπορεί να μου αμφισβητήσει είναι η αγάπη που έχω για τον κόσμο και το σεβασμό. Δεν μπορεί κανείς να μου το αμφισβητήσει.
Το γεγονός ότι δεν σε είδαμε σε πολλές συνεργασίες και ήσουν πάντα μόνος σου. Ναι. Αυτό τι, γιατί δεν ήθελες μια επιλογή, ήταν ναι. μια επιλογή καλλιτεχνική θα έλεγα, στάση, καλλιτεχνική στάση, που μου βγήκε πάρα πολύ καλά. Μπορούσα να το κάνω βέβαια, γιατί αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο δεν θα το έκανες, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ απίστευτα κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, γιατί κουβαλάς όλο το θέμα πάνω στην πλάτη σου και έχεις εσύ την ευθύνη και για τα καλά και για τα άσχημα. Φέτος έκανα την αρχή με κάποιες συνεργασίες. Συνεργάστηκα με την πολύ αγαπημένη μου φίλη, την Μπέγκη Ζήνα, και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Πραγματικά σκίσαμε, πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε γιατί το πρόγραμμα ήταν πλούσιο. Βέβαια, από την άλλη, δεν ευχαριστήθηκε εμένα γιατί δεν μπορούσα να αναπτύξω όλο μου το ρεπερτόριο. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε, Γιάννη, δεν σε χορτάσανε. Εσένα σου έλειψε αυτό? Μπορεί και να μου έλειψε λίγο. Μπορεί και σου έλειψε. Λίγο, νομίζω το αισθάνθηκα κάποιες φορές, ότι ήθελα να πω περισσότερα πράγματα και δεν είχα το χρόνο να το κάνω αυτό. Αλλά μ' άρεσε όμως οι συνεργασίες. Ήταν πολύ πετυχημένες συνεργασίες, πάνω απ' όλα μεταξύ μας, λέει, σαν άνθρωποι. Έτσι, σαν... Το καλό παρασκήνι που λέμε στον χώρο. Ακριβώς, ναι. Που αυτό είναι σπάνιο, ξέρεις, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ και με τη φίλη μου, βέβαια, την Μπέγκη, αλλά και με τον Νικόλα, ήταν πραγματικά ο ένας σεβάστηκε τον άλλον. Mm-hmm. Όπως και όχι μόνο σεβάστηκα την Μπέγκη, ας πούμε, και τον Νικόλα, ήμουν και προστατευτικός, όπως και το ίδιο και τα παιδιά αυτά, έτσι. Για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό σου δηλαδή, ας πούμε, μέσα από εκεί εγώ, ας πούμε, για την Μπέγκη είχα μια άποψη πολύ καλή, που την αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό, ρε παιδί μου, επισημοποιήθηκε πλέον και έγινε ακόμα πιο δυνατό. Mm-hmm. Αυτή η σχέση έγινε ακόμα πιο δυνατή. Αυτό το είχαν χρεώσει στον χώρο, το ότι δεν δέχεσαι συνεργασίες, ότι είσαι πάντα μόνος σου. Το είχε θεωρηθεί, ας πούμε, ότι εντάξει, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν θέλει, ας πούμε. Καθόλου. Ενώ δεν είναι. Εσύ ήθελες να κάνεις, ότι μπορείς και να το κάνεις. Ναι, είναι με, και το, αυτό. Με το έκανα. Είναι αυτό που σου λέω ότι και τώρα στο Παλάσι την έχουν στημένη, ότι για πρώτη φορά συνεργάζεται. Ή αν θέλεις, ο συνθέτης, ο οποίος συνεργάζεται με ένα νέο τραγουδιστή πρώτη φορά, έτσι όλο, εφόλης της ύλης για 2 ώρες. Όλο το ρεπερτόριο, γιατί διαλέγει τον Πλούτερχο. Αυτό εντάξει, θα ακούσεις πολλά, θα έχεις γερό στο μάχη. Θα έχουμε όλοι γερό στο μάχη από αυτού. Κοίταξε, Γιάννη, είναι σκληρές εποχές, εποχές ανταγωνισμού, αλλά νομίζω αυτό που λες και εσύ, μένω σε αυτά τα λόγια, ότι όταν κάνεις αυτό το πράγμα με αλήθεια, όταν δεν πουλάς φύκη για μεταξωτή κορδέλα, όταν το πιστεύεις και το δίνεις με την ψυχή σου. Να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πάει στην ψυχή του κόσμου. Εμείς πάμε στο Παλάς. Όχι για να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν πάω ούτε ηθοποιός να το παίξω, τίποτα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εμείς πάμε να τραγουδήσουμε στο Παλάς. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Και να έρθει ο άλλος από 15 ευρώ και να έρθει να ακούσει. Πάμε αυτό, να τραγουδήσουμε. Αυτό. Δεν πάω να. Είδες πριν που λέγαμε για τα βίντεο κλίπ, ας πούμε, θα μπορούσα να κάνω μια ταινία. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνω μια ταινία, να παίξω σε μια ταινία, ας πούμε. Ξέρω ότι δεν είμαι καλός αυτό, αλλά λέω τώρα έτσι. Δεν πάω να κάνω κάτι τέτοιο. Πάω ούτε. Πάω να τραγουδήσουμε μεγάλες επιτυχίες, πολύ όμορφα τραγούδια, νοσταλγικά τραγούδια. Αυτό πάω να κάνουμε. Απλά σε έναν χώρο που θα μπορεί να έρθει και ένα κόσμος που δεν μπορούσε να έρθει να με δει στο νυχτερινό μαγαζί. Γιατί υπήρχε ο φόβος αυτό που λέγαμε και πριν. Τώρα ξέρει, θα δώσει 15 ευρώ πολύ... ή 20 ευρώ ή όσο δώσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά μπορεί, είναι. Μπορεί να μην μπορεί να ξενυχτήσει κάποιος. Υπάρχει αυτό. Το ωράριο. Πολύ γιατί, σημαντικό. Γιατί τα τραγούδια, το καλό πρόγραμμα σε ένα νυχτερινό μαγαζί είναι μετά τις 3. Κακά τα ψέματα. Ήτανε μετά τις 3. Ναι, άλλαξε και αυτό. Άλλαξε και αυτό. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να, δεν μπορούσε να περιμένει ένας να ακούσει, ας πούμε, μια μισή ώρα, 2 ώρες που τραγούδαγα εγώ. Όλα τα παλιά τραγούδια αυτά, τα νοσταλγικά, να καθίσει μέχρι τις 2,5-3 η ώρα να ακούσει αυτά τα τραγούδια. Όχι, τώρα θα τα ακούσει, λοιπόν, σε σωστές ώρες. Θυμάμαι, και όταν ήρθα σε σένα, σε ακούσαμε πολύ λίγο στην αρχή. Δεν γινόταν. Δηλαδή, δεν μπορείς κάποια στιγμή, φέρνεις και το πρωινό σου μαζί. Η αρχή αναγκαστικά παρουσιάζει την καινούργια σου δισκογραφική δουλειά. Δηλαδή, παρουσιάζει τα καινούργια σου τραγούδια. Και κάτι από τα παλιά, αλλά πιο πολύ παρουσιάζει το πρώτο πρόγραμμα, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, παρουσιάζω τα καινούργια μου τραγούδια. Στο δεύτερο πρόγραμμα είναι όλα τα υπόλοιπα. Σε ποιο χώρο θα ήθελε, είναι όνειρό σου να βρεθείς? Εντάξει, στο Παλάς τώρα θα το κατακτήσεις. Σε ποιο χώρο θα ήθελες να κάνεις, πού να βρεθείς να τραγουδήσεις? Έχεις κάνει μισό λεπτό ένα Σαν Ρέμο με τον Αλμπάνο. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά. Αυτό είναι κάτι που, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν το δείξανε στα μέσα ενημέρωσης, δεν το προωθήσανε.
δεν ξέρω, αλλά ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία κίνηση και μια σπουδαία νίκη είχαμε, mm-hmm. που πέρασε ίσως στον Ντούκου. Πήραμε το πρώτο βραβείο στο Σαν Ρέμο της Ένωσης Ιταλίας, των 150 ετών της Ένωσης Ιταλίας. Και ήταν, το σπουδαιότερο ήταν ότι υπήρχαν δύο Ελληνόπουλα και ένας Ιταλός. Και μάλιστα το είπαν, το σχολιάσαν και οι Ιταλοί αυτό, γιατί λέει είναι τυχαίο που το πρώτο βραβείο της Ένωσης της Ιταλίας το πήραν δύο Έλληνες και ένας Ιταλός. Δηλαδή, και εμείς το χάψαμε. Λέγανε, ας πούμε, «Grande mamma Grecia», ναι. Το λέω καλά. Mm. Και πάντα λέγανε, ας πούμε, για τα δύο Ελληνόπουλα, ήταν η Δήμητρα Θεοδοσίου και εγώ, μαζί με τον Αλμπάνο. Και μάλιστα με 600.000 ψήφους διαφορά από το δεύτερο. Δεν παίχτηκε, δεν σχολιάστηκε, μπορεί να σχολιάστηκε και λίγο αρνητικά κάποια στιγμή. Καλά, τι αρνητικό μπορείς να βρεις αυτό? Εντάξει, άκουσα, ας πούμε, ρε παιδί μου, το στυλ, ο Γιάννης τραγούδησε Ιταλικά, αυτοί καταλάβαν τα Ιταλικά που τραγούδησε ο Γιάννης, ας πούμε. Αυτά τα χαζά. Παρότι ήταν μια εκπληκτική δουλειά, μια πολύ σπουδαία δουλειά, είχαμε δύο δασκάλους που προσπαθούσαν να καταφέρω την προφορά, γιατί το θέμα των Ιταλικών είναι η προφορά. Καλά, δεν είναι και γαλλικά τα Ιταλικά. Γαλλικά υπάρχει θέμα, αλλά στα Ιταλικά... Έχει δύσκολη και τα Ιταλικά. Mm. Δεν φαίνεται, αλλά έχει δυσκολία στην προφορά. Αλλά πίστεψέ με, ήταν μια πολύ, με πολύ αξιοπρέπεια δουλειά. Για να το δούμε. Εδώ ο Ανέσης Οκόνιανης το βρήκε αμέσως. Buonasera, buon festival. Non ho capito. Pensiero solo
Ακούστε τώρα και προβληματιστείτε οι νέοι άνθρωποι και προβληματιστείτε και οι παλιότεροι που είστε με τις παρεούλες σας. Εδώ, δύο Ελληνόπουλα, ο Γιάννης ο Πλούταρχος με τη Δήμητρα τη Θεοδοσίου και ο Αλμπάνος στη μέση, ο Γκόλυθος, παίρνουν το βραβείο ερμηνείας, έτσι, εδώ. Δεν ασχολήθηκαν τα μέσα στην Ελλάδα. Η μυσαλλοδοξία μας έφαγε. Ασχολούνται με το που θα πάει, που δεν θα πάει. Αν ήθελε, θα ασχολούνται σε ποια παιδική χαρά παίζουν τα παιδάκια του. Ευτυχώς δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ειδοποιούν την κάμερα, παίζουν σε αυτή την παιδική χαρά. Ευτυχώς. Αλλά και δεν ασχολήθηκαν με το πρώτο βραβείο, αυτό που πήραν δύο Ελληνόπουλα και ένας Ογκόλυθος Αλμπάνο στη μέση. Ήταν πολύ συγκινητική για μένα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν σκεφτείς ότι. Δεν ξέρω τα ιταλικά, δεν ξέρω τη γλώσσα. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που είναι εντελώς έξω από μένα όλο αυτό το πράγμα. Και μπόρεσα και στάθηκα, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια, δίπλα αυτούς τους ανθρώπους. Η Δήμητρα, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, δεν το συζητάω, της κλασικής μουσικής. Σπουδαία, τεράστια φωνή, δεν το συζητάω. Πόσες συμμετοχές είχε, θυμάσαι? Όσοι συμμετείχαν. Πάρα πολλές. Από όλους τους τραγουδιστές. Δηλαδή, κάνανε συμμετοχή από όλη την Ιταλία. Τραγουδιστές από όλη την Ιταλία. Και μεγάλα, τεράστια ονόματα, έτσι. Και εμείς πήραμε το πρώτο βραβείο. Και μας πήγαμε να φύγουμε. Και βγάλαμε τα μαντάκια μας με τα ίδια μας τα χέρια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει: ανεβείτε πάνω γρήγορα να κερδίσετε το πρώτο βραβείο. Λέω: κάποιος μας κάνει πλάκα τώρα. Εντελώς. Λέω: δεν ανεβαίνω. Συγχαρητήρια. Ναμπούκο ακούσαμε του Βέρντι, τον ύμνο προς την ελευθερία. Και να σε ρωτήσω, επειδή στον Αλμπάνο είχαμε πάει και εμείς και με τον παραγωγό σου εδώ, τον Άκη, τον Ευαγγέλη, να ρωτήσω, σου μαγείρεψε με τα χεράκια του? Είναι εκπληκτικός μάγειρας, απίστευτη φιλοξενία. Οικοδεσπότης καταπληκτικός. Του αρέσει πάρα πολύ με τα χέρια του πραγματικά ο ίδιος να μαγειρέψει και να περιποιηθεί τους καλεσμένους του. Και φυσικά μια τεράστια φωνή. Τεράστια φωνή. Δηλαδή εκεί προκαθόταν και έπινε το κρασάκι, ας πούμε, ξαφνικά πέταγε, ας πούμε, ένα λάσι ντο πάνω το πεντάγραμμα, έτσι για πλάκα, ας πούμε. Και κρασάκι δική του παραγωγή, οφείλω να πω. Ναι, έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση εκεί στην Πούλια που είναι. Ναι. Ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα. Εδώ είναι η απονομή, βλέπουμε την απονομή, ναι, που παίρνετε το πρώτο βραβείο στο Σανρέμο. Αυτά που δεν έδειξαν ποτέ οι δικές μας οι κάμερες και ποτέ τα δικά μας τα lifestyle περιοδικά, εδώ τα βλέπουμε όμως. Ορίστε, τι κάνει το διαδίκτυο τώρα. Ήταν πολύ συγκινητικό, πραγματικά. Μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Καμιά φορά κάθομαι και το βλέπω και λέω: δεν το πιστεύω, λέω, ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα. Ή κάθομαι, ας πούμε, και ακούω τώρα τη δουλειά αυτή με τον Αλμπάνο, που είναι μια συγκλονιστική δουλειά. Θεωρώ ίσως την πιο ωραία μου δουλειά που έχω κάνει. Γιατί δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό. Απευθύνεται παντού. Είναι μια, θα έλεγα, θα μπορούσα να το ονομάσω Μεσόγειος. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά πολύ ωραίες μελωδίες, πολύ ωραία δουλειά. Αυτό το CD περιέχει και δικές σου επιτυχίες και δικές του. Πώς γίνεται? Θα σου πω κάτι εδώ, θα σου κάνω ένα παράπονο. Ναι. Ως παραγωγός ραδιοφώνου παλιά. Ναι. Ξέρεις όμως ότι πολεμήθηκε και εκ των έσω. Δηλαδή, εγώ δεν το πήρα στα χέρια μου. Δεν υπάρχει κάτι που να μου λείπει από το αρχείο. Δεν διανεμήθηκε. Στο λέω δηλαδή. Παρόλα αυτά, έκανε τρομερές πωλήσεις. Ναι, και δεν την ξέρω σαν δουλειά, γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, μαζί με το περιοδικό, με την εφημερίδα και με στα μαγαζιά που πουλήθηκε η δουλειά αυτή, ξεπέρασε 250.000. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο, έτσι. Και το περιεχόμενο θα μου το πεις λιγάκι, με πιάνεις αδιάβαστη εδώ, με πιάνεις αδιάβαστη. Το περιεχόμενο ήταν μισά τραγούδια του Αλμπάνου, που τα είχαμε κάνει μισά ελληνικά, με ελληνικό στίχο. Είχε γράψει ο Αβατάγγελος, θυμάμαι στίχο. Εκπληκτικό στίχο ο Μιχάλης. Και τα μισά τραγούδια ήταν με ελληνικές μελωδίες, δηλαδή το είχε γράψει ο Θάνος ο Γεωργουλάς, είχε δικές του μουσικές το παιδί, ένας εκπληκτικός... Α, καινούργιες μουσικές, δεν ήταν οι επιτυχίες σου που τις τραγούδια. Καινούργια τραγούδια, τα μισά ήταν του Θάνου λοιπόν τα τραγούδια, και τα άλλα μισά ήταν του Αλμπάνου που γίνανε αντιστοίχους. Μάλιστα. Στο λέω πραγματικά με παράπονο ότι και εδώ πολεμήθηκε, γιατί είδες, για να σου λέω, δεν ξέρω κάτι όταν έχω μια συλλογή από τον ασφάλτινο δίσκο. Είμαι πολύ, πολύ υπερήφανος που έκανα αυτή τη δουλειά. Βεβαίως. Την ακούω ειδικά τα καλοκαίρια, με ταξιδεύει, ρε παιδί μου, τόσο όμορφες μελωδίες, τόσο όμορφη δουλειά, πραγματικά. Σε αυτή τη δουλειά και κλάψαμε και γελάσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
Συνέβησαν διάφορα πράγματα από λάθος εννοήσεις, από αυτά, αλλά αυτά πάντα συμβαίνουν. Νιώσαμε ότι είμαστε λίγο αντικειμένοι, λίγο. Γιατί είχαμε πει, ας πούμε, να κάνουμε μια φωτογράφηση, ρε παιδί μου, και ενώ περιμέναμε να έρθουν ο στυλίστας να έρθει, ο Αλμπάνο είναι τελείως διαφορετική, έχει τελείως διαφορετική άποψη πάνω σε αυτά. Σου λέει, είμαστε εδώ πέρα καλά, ναι, είμαστε μια χαρά, περνάμε καλά, ναι. Τράβηξε φωτογραφίες. Mm. Δηλαδή, μέσα από την απλότητα έβρισκε αλήθεια. Το καπελάκι του, μόνιμο. Έβρισκε αλήθεια ο Αλμπάνο. Και σου λέει, θέλουμε μια βέσπα, λέω εγώ, μια βέσπα. Το επόμενο πρωί είχε δύο βέσπες, ας πούμε, και λέει, έλα, να βγάλω φωτογραφία. Λέω, πού είναι οι μακιγιές, να μας πιάνουν. Όχι, μου λέει, όπως είμαστε εδώ. Και απ' την άλλη σκεφτόμαστε, λέω, μήπως το παίρνει, ρε παιδί μου, λέω, στα ψήφιστα, μήπως, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Εμείς είχαμε μάθει με μια άλλη νοοτροπία. Κοίταξε, έχει την αλήθεια του μεγάλου, έτσι, αυτό είναι. Τεράστιος. Έτσι, τι μεγάλος, την αλήθεια απλά του μεγάλου. Γιατί ο πραγματικά μεγάλος είναι και ταπεινός και στην καθημερινότητά τεράστιος, του. Τεράστιος. Να το εξώφυλλο, ναι. Αλμπάνο Γιάννης Πλούταρχος, αυτό που δεν το έχω στο αρχείο μου, λυπή, αλλά θα το βρω. Θα τα αποκτήσω. Σκέψω ότι εγώ έχω αρχείο όχι από τα 45, από τις 78 στροφές και από ασφάλτινους δίσκους πριν το βινήλιο. Και δεν το έχω αυτό, για να καταλάβεις. Ο Αλμπάνο ήθελε να το ονομάσει ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Το θυμάμαι τώρα. Εκπληκτικός μάγειρας, εκπληκτικός οικοδεσπότης, έχει τις μηχανές του, εκτός από τις δύο βέσπες που λες εσύ. Εγώ έχω φωτογραφία σε μια από τις μεγάλες του μηχανές. Ναι. Έχω φωτογραφία. Τα έχω εδώ στον υπολογιστή μου μέσα. Δηλαδή δεν είμαι έτοιμη, αλλά θα τα βάλω. Η καρδιά μου ξεχνάει ότι πονάει με μια σου ματιά, με μια ματιά. Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciate un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone. Λοιπόν, Sanremo, Αλμπάνο, αυτή η μεγάλη τιμή και η μεγάλη βράβευση να παίρνετε πρώτο βραβείο. Τώρα Παλάς, Μίμης Πλέσας, από τα ελληνικά σου όνειρα, το ρεπερτόριο που πάντα αγαπούσες. Τι άλλο έτσι άπιαστο από αυτά που θεωρούσες ότι δεν θα μπορέσεις να τα φτάσεις ποτέ σαν όνειρα, είναι μέσα στα πλάνα σου ή δεν κάνεις τέτοιου είδους? Δεν κάνω τέτοια. Αφήνω τη ζωή να με ταξιδέψει. Mm-hmm. Και μέσα κάθε μέρα γεννιούνται καινούργια πράγματα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μ' αρέσει να είμαι. Καμιά φορά παίρνω τη γυναίκα μου και της λέω, μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, δεν θέλω να προγραμματίσω τίποτα. Δεν θέλω να είναι προγραμματισμένη η ζωή μου. Όπου βγούμε. Άσε να μεταξιδέψει η ζωή εκεί που πρέπει. Και έτσι όπως καταλάβει, όπως πιστεύει αυτή. Εμείς από εκεί πέρα θα κρίνουμε τι θέλουμε να κρατήσουμε και τι όχι. Ποιος είναι ο προορισμός. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Φεύγουμε, πάμε αλλού. Χωρίς να κρατάμε μέσα μας τίποτα. Αν ερχόμουν σαν παραγωγός και σου δίνα μια βραδιά το Μέγαρο μουσικής, τι θα έκανες εκεί μέσα? Θα σου πω κάτι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ τιμητικό. Έχω κάνει μια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Λουντέμι. Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση που επίσης την είχε η παραγωγή ήταν του Άκη Βαγγέλου με τον ανεπανάληπτο Βουτσά, με τον Τσέλτα Μπάση και με μια εκπληκτική ομάδα παιδιών από το σχολείο. Δεν θυμάμαι το σχολείο ποιο ήταν. Και ήταν πραγματικά συγκινητικό για μένα αυτό. Με μουσικές του Βούκανος, αν θυμάμαι καλά το λέω, Βούκανος. Εκπληκτικές μελωδίες του παιδιού αυτού και ήταν μια ξεχωριστή, συγκινητική για τα όνειρα που έχει ένα παιδί, μια συγκλονιστική παράσταση που ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μένα και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που στο Μέγαρο βάλαμε και δεν υπήρχαν που να καθίσουν και φέραμε και καρέκλες. Δηλαδή, αυτά βέβαια τα κρατάω για μένα. Ναι. Δεν τα έχουμε διαφημίσει, δεν τα έχουμε κάνει. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που έχει γίνει. Όπως μια πολύ μεγάλη δουλειά έχω κάνει με τη Συμφωνική της Βαρσοβίας στην Τάφροντα Βίλα, στην Κύπρο. Με 6.000 αριθμημένες θέσεις. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε το 2004 ή 5 νομίζω. Mm-hmm. Κάπου εκεί που να ήταν. 5 ή 6 κάπου εκεί. Που ήταν μία ώρα δικά μου τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Τίνο τον Γεωργούτσο, το θυμάμαι το σαν τώρα, και τα έπαιξε μια ορχήστρα 120 άτομα, όπως ήταν μια μεγάλη συμφωνική μπάντα. Μία ώρα λοιπόν ενορχιστρωμένα, ας πούμε το καλύτερο παιδί, να τα ακούς τώρα με βιολιά,
κάτι συγκλονιστικό. Είχε κάνει εκπληκτικές ενορχιστρώσεις ο Ντίνος ο Γεωργούτσος. Εκπληκτικές ενορχιστρώσεις. Και μετά άλλες δύο ώρες λαϊκό. Λαϊκό, πώς να το πω, λαϊκή βραδιά, ρε παιδί, με μπουζούκια μετά, άλλες δύο ώρες να χορέψει ο κόσμος, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί. Ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα που έκανα τότε. Και το είχαμε τραβήξει, το είχαμε πάρει σε βίντεο και το κρατάω σαν αρχείο. Κάποια στιγμή θα βγει. Κάποια στιγμή θα βγει. Εγώ τέτοιο αρχείο κρατάω 27 χρόνια. Με την κάμερά μου, το τι έχω κρατήσει. Απλά εγώ λέω πράγματα που ο κόσμος, που ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί ότι έχουν γίνει. Αλλά δεν έχουν προβληθεί. Παρότι τα δώσαμε να τα μάθει ο κόσμος, δεν προβληθήκαν ποτέ. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και θα έρθει η ώρα τους. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ξέρεις πόσα εγώ τώρα, επειδή βλέπαμε πριν τα κλιπάκια σου που μας πάνε στην εποχή του Δελιανίδη, ξέρεις τι παράπονα είχε ο καλός μου φίλος ο Γιάννης ο Δελιανίδης, ο αξέχαστος φίλος μας. Ξέρεις τι παράπονο, πόσο πολεμήθηκε εκείνη την εποχή. Μέχρι την ημέρα που έφυγε, πολεμήθηκε, ας πούμε, που προσπάθησαν να σνομπάρουν τον αποχαιρετισμό του. Πολεμήθηκε πάρα πολύ. Και όμως βλέπεις ότι οι ταινίες του είναι αυτές, επειδή είχαν αλήθεια, ένωσαν τις γενιές. Και σήμερα στα δύσκολα τα κανάλια βάζουν μια τέτοια ελληνική ταινία του Δελιανίδη και ενώνουν την οικογένεια. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και καθαρίζουν από την ανακροματικότητα. Εκεί που τρέμουν και σου λέει απέναντι έχει ένα ποδόσφαιρο ή έχει ένα αυτό, που όποτε θα βάλω μια ελληνική ταινία από τις κλασικές, κάνουν τα νούμερα και ησυχάζουν, φέρνουν τη διαφήμιση. Πολεμήθηκε πάρα πολύ. Έφυγε με αυτό το παράπονο ο Γιάννης ο Δελιανίδης. Λοιπόν, αυτό έρχεται, η ώρα του κάθε πράγματος, δηλαδή της δικαίωσης. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και νομίζω ότι όσο πιο αληθινό είναι κάτι, τόσο πιο πολύ το πολεμάς στην πορεία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είμαι είναι όλα αυτά τα πράγματα που ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί, ας μην διαφημίζεται, ας μην παίρνει το μέγεθος και την προβολή αυτή που θα έπρεπε να πάρει. Ένα τραγούδι ακόμα. Για πρώτη φορά μαζί, Γιάννης Πλούταρχος, Μίμης Πλέσας. Αξέχαστα τραγούδια από μια γνήσια λαϊκή ερωτική φωνή. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσα από 15 Ιανουαρίου στο Παλάς. Μόνο για 10 παραστάσεις. Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ' αφήνω. Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες κανένας δεν σε περιμένει, κι η μοναξιά τα βήματα σου οδηγεί. Όχι πως θέλω να μου δώσεις εξηγήσεις, μα με πονάει που περιμένω να γυρίσεις. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν
κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Λοιπόν, μετά από βίντεο κλιπ έφαγες παντόφλα από την κόρη. Η Μαρία ήταν πιο συγκρατημένη, δεν. Εμείς νομίζαμε ότι έφαγες παντόφλα. Εδώ έφαγες παντόφλα τη μαμά. Τι όχι, έγινε. Όχι, παντόφλα τη μαμά. Καταρχήν, αυτό είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι που είχε τεράστια επιτυχία, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Και μάλιστα παίζει η Μαρία Σολόμου εδώ πέρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ. Απλά υπάρχουν κάποιες σκηνές, επειδή μέχρι τα 22 μου χρόνια ήμουν αγρότης και πηγαίναμε και λαϊκές, είχα άδεια λαϊκών αγορών και πηγαίναμε στις λαϊκές κυπευτικά και πιο πολύ... Πριν το κομματήριο αυτό. Πριν το κομματήριο, ναι. Ιδίως και βοηθεία. Ραδικοσπάνακα ναι. Που λέμε. Λοιπόν, πηγαίναμε λοιπόν στις λαϊκές αγορές... Με τη μαμά. Με τον πατέρα, με τη μάνα μου, ναι, με τον αδερφό μου. Και όταν με είδε η μάνα μου, κουβαλάω εδώ πέρα τα μαρούλια και μου λέει «Και εδώ ρε γε μου, κουβαλάς μαρούλια και εδώ». Η μανούλα είναι μανούλα όμως με πάντα. Με τα τελάρα, με τα ραδίκια και τα σπανάκια. Η μανούλα εντάξει, μανούλα, πάντα ο γιος να μην είναι έτσι. Αυτά. Εντάξει, έχω μια πολύ σπουδαία μάνα, της οφείλω τα πάντα, το λέω με πλήρη συνείδηση, μας έμαθε να σεβόμαστε, μας έκανε ανθρώπους, μας παρέδωσε... τουλάχιστον αυτή, παρότι δεν είχε τη μόρφωση, αν θες, ήταν ένας, και είναι ένας ισχυρός χαρακτήρας, μια ισχυρή προσωπικότητα, κατά τη δική μου άποψη. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Μας μεγαλώνει τα παιδιά, μας μεγάλωσε εμάς καταρχήν, μας παρέδωσε στην κοινωνία, μας προστατεύει τα παιδιά, μας διαπαιδαγωγεί τα παιδιά. Δηλαδή, είναι κοντά και τα δικά μου και του αδερφού μου. Ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αν την έχει καλά ο Θεός. Και την ευχαριστώ και δημόσια. Νομίζω ότι κλείνει πολύ όμορφα η εκπομπή. Μαζί με ευχές που θέλω, γιατί ξεκινήσαμε με ευχές. Θέλω να κλείσουμε και με ευχές και για την καινούργια χρονιά. Εγώ εύχομαι ο κόσμος να μέσα από αυτήν την δοκιμασία, αν θες, να βρούμε όλοι μας να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και να βρούμε έναν πιο ωραίο δρόμο με ισορροπία, να εκτιμάμε περισσότερο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν που να είναι ανθρωποκεντρικά και όχι υλικά και μέσα από εκεί να κάνουμε πραγματικά πράγματα ο ένας για τον άλλον. Αγάπη λοιπόν, όχι μίσος μεταξύ μας. Διότι, όπως είπα και στην αρχή, αυτή είναι μια μαθηματική εξίσωση. Αν δεν είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, δεν θα έχουμε εξέλιξη σαν είδος. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που είσαι εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Να πω στον κόσμο ότι από τις 15 Ιανουαρίου θα είναι στο Παλάς. Θα τραγουδήσει η Μίμη Πλέσσα και ο Μίμης Πλέσσας θα είναι εκεί στο πιάνο με τις επιτυχίες του και με τον Γιάννη Πλούταρχο να τις ερμηνεύει και μαζί και η Φιντέκο Ξάλ, να πούμε, από η γυναικεία παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που. Είσαι κοντά μας, ήσουν εδώ στο στούντιο της Ζούγκλας, στην τηλεόραση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα όνειρο ζωής. Πόσα χρόνια το λέμε και δεν το είχαμε κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά μας, τον Ανέστη τον Κόνιαλη και τον Νίκο τον Σακά για την τεχνική υποστήριξη, τον παραγωγό μας τον Άκη τον Ευαγγέλου για όλη την φροντίδα. Σας ευχαριστώ. Πολλές ευχές. Όλα τα καλά σας ευχόμαστε. Νομίζω ότι ήταν ένα όμορφο δώρο αυτό με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Τουλάχιστον εμείς δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Να είστε καλά και Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές επιτυχίες. Σου ζήτησα λίγα λεπτά, μια τελευταία αγκαλιά και δύο λόγια τρίφερα πριν φύγεις. Σου ζήτησα μες στη σιωπή ένα μονάχα σου φιλί για μια στιγμή ζεστό κορμί πριν φύγεις, πριν φύγεις. Πολλά
λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Μήπως σου ζήτησα πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Ζήτησα λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας δραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις κι ύστερα πάλι ας χαθείς, ας φύγεις, ας φύγεις. Πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Μήπως σου ζήτησα πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Για πρώτη φορά μαζί, Γιάννης Πλούταρχος, Μίμης Πλέσας. Αξέχαστα τραγούδια από μια γνήσια λαϊκή ερωτική φωνή. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει Μίμη Πλέσα από 15 Ιανουαρίου στο Παλάς. Μόνο για 10 παραστάσεις.